Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά, χαρούμενοι, δημιουργικοί. Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνη, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? Απογευματάκι, άργησα λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, γενικά όσο καλοκαιριάζει, η αλήθεια είναι ότι θέλει όλο και πιο αργά και πιο αργά και πιο αργά. Νομίζω η μουσική, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πείτε μου αν ακούτε και εμένα καλά, καλύτερα, και τη μουσική στο background. Το όχι τόσο ενοχλητικά, αλλά αρκετά καλά, τόσο όσο. Λοιπόν, μαζευόμαστε σιγά σιγά. Μαζεύεται πορεία, 10 άτομα κιόλας, μπράβο, μπαμ, είμαστε γρήγοροι σήμερα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο το OBS έχει ένα μικρό θέμα σαν τα κάνει update γρήγορα, αλλά δεν μας πειράζει. Καφεδάκι κάνατε, ετοιμάσατε? Εν τω μεταξύ, εγώ καφεδάκι δεν πίνω, ή πια ήδη. Δεν θυμάμαι τι έχω πιει από το πρωί από καφέδες, δεν έχω πιει πολλούς πάντως. Ιδιαίτερο θέμα σήμερα, διαφορετικό σε σχέση με το τι κάνουμε μέχρι σήμερα, αλλά νομίζω ότι σε λίγο θα το του γελάς. Σε λίγο καιρό όντως ισχύει αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε όλοι, καλώς μπήκατε. Ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να είστε καλά όλοι, χαρούμενοι, γεροί, δυνατοί. Λοιπόν, σήμερα θα πιάσουμε, σας είχα προετοιμάσει από το προηγούμενο, να μιλήσουμε για τις Πανελλήνιες. Τώρα η αλήθεια είναι, μέσα στο κεφάλι μου το σκεφτόμαι πιο πολύ να πούμε τα δικά μας, να μιλήσουμε λίγο για το πώς είναι τα πράγματα, πώς τα σκεφτόμαστε, πώς τα ζήσαμε κι εμείς. Τα παιδιά, καλώς ή κακώς, σε πόσο, 15 του μηνός, 14 είναι που ξεκινάνε. Εν τω μεταξύ έχω και το πρόγραμμα μπροστά, γιατί έχω και τα ιδιαίτερα τώρα. Οπότε, ναι, 14 του μηνός ξεκινάνε με έκφραση, έκθεση και λογοτεχνία. Τώρα είναι 2-1. Πλάκα, πλάκα. Θα μπορούσα να το κάνω άνετα. Καλησπέρα, καλησπέρα από Αλεξανδρούπολη, Φροπεδούμπα. Εδώ εμείς είμαστε πιο κάτω λίμνο, αλλά εν τω μεταξύ πια 2-3 σήμερα. Πόσο έχω πει, έχω ξεχάσει πόσους φραπέδες έχω φτιάξει από το πρωί. Αν και είχα πει, δεν θα ξανακάνω. Παρεπιπτόντως, για όσους είσαστε, δοκίμασα την εσπρεσιέρα, είναι όλα τα λεφτά. Τετραπλώς μετράει. Λοιπόν. Και ναι. Το σημερινό λοιπόν θέμα μας θα είναι οι Πανελλήνιες. Πάντως τώρα που λέει και ο Κωνσταντίνος από κάτω, αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή, να σας βάλω και τραγούδια. Αλλά βέβαια η αλήθεια δεν μπορούσα να το ανεβάσω ποτέ αυτό στο YouTube, με την καμία όμως δεν θα ανέβαινε YouTube αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καταρχάς, πριν να ξεκινήσω, πριν να πάρουμε φόρα, πάνω κάτω, επειδή βλέπω και καινούργια άτομα τα οποία δεν είχα ξαναδεί οτιδήποτε. Γράψτε μου μία πόσο είστε όλοι κάτω, ηλικιακά. Γιατί, για να δούμε πόση απόσταση έχουμε όλοι από τις Πανελλήνιες, πόσα χρόνια πέρασαν που όλοι δώσαμε. Γιατί σήμερα εμείς όσοι είμαστε εδώ μέσα είμαστε μεγάλη ηλικία σχετικά. Μεγάλη ηλικία, δεκαετία, πενταετία απλά σε έχει περάσει σίγουρα για τους περισσότερους. Κάποιοι είναι πιο κοντά. Αλλά δεν έχουμε και πολλά μικρά άτομα τα οποία είναι ηλικιακά. Οπότε, άμα δεν βαριέστε, γράψτε μου μία από κάτω την ηλικία σου. Μην φοβάστε, μεταξύ μας θα μείνει. Δεν έχουμε άπειρο κόσμο για να το βλέπει. Οπότε, μεταξύ μας. Εγώ είμαι 33 παρεμπιπτόντως. 21, είσαι πιο κοντινός από όλους. 22. Οι υπόλοιποι. Για να ξέρω πάνω κάτω, ρε παιδί μου, σε φάση τι πέρα, πόσο είναι ο καιρός που δώσαμε, πόσο, 40+, Ιουλίσιος, εσύ έχεις περάσει λίγο παραπάνω από εμάς, εγώ είμαι κάπου στο ενδιάμεσο από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ προλάβες άλλο σύστημα, πρέπει να προλάβες τη δέσμευση αν δεν κάνω λάθος, εγώ ήμουνα ο τελευταίος, η τελευταία σειρά που πρόλαβε Πανελλήνιες και Β' Λυκείου και Γ' Λυκείου, ο αδερφός μου ήταν μετά η σειρά που πρόλαβε τη βάση του 10, Αλφα δέσμη, η πρώτη δέσμη δεν ήταν θεωρητική, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ούτε καν θυμάμαι τι ήταν η αλφα δέσμη τότε, γιατί εμείς δεν το προλάβαμε. Εμείς προλάβαμε μετά τις κατευθύνσεις. Εγώ ήμουν παντού θετική. Φυσική, χημεία, μαθηματικά, 15 φυσικές, 15 χημείες, 15 μαθηματικά. Εντάξει, δύσκολα τέτοια. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές κοιτάζω. Εγώ το ζω κάθε μέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ το ζω κάθε μέρα. Λέγαμε τώρα cute skull να βάλουμε και τις ηλικίες μας. Επειδή θα τα ακούσεις και όσοι μπαίνετε,
ποστάρετε, επειδή μόνο 3 άτομα μέχρι τώρα ποστάραν ηλικίες και αυτά. Όσοι γουστάρετε, βάλτε. Λοιπόν, τώρα επειδή εγώ το ζω κάθε μέρα αυτό το πράγμα, γιατί ζω κάθε μέρα, κάθε χρόνο τα τελευταία 10 χρόνια περίπου. Πολλές φορές κοιτάζω πίσω στο παρελθόν και σκέφτομαι για πανελλήνιες. Σήμερα θα είναι θεματολογία πανελλήνιων, μιας και έρχονται οι εξετάσεις, να θυμηθούμε τα δικά μας τα παλιά, να πούμε και καμιά συμβουλή, και κυρίως γιατί το κάνω αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια παρατηρώ το εξής, ως YouTuber κυρίως. Από αύριο και παρατηρήστε το, θα δείτε ότι θα πέσω μέσα. Από αύριο θα ξεκινήσουν όλοι οι vloggers, οι influencers, το Νατάλο, να βγάζουν βίντεο για τις πανελλήνιες. Τι να φας, τι να πιεις, πώς να κοιμηθείς, τι να διαβάσεις, να μην αγώνεσαι. Κάποιοι θα σου πούνε να μην ασχοληθείς, κάποιοι θα σου πούνε να ασχοληθείς. Ο καθένας θα αρχίσει να βγάζει, ρε παιδί μου, γιατί είναι το trend. Αλφαδέσμη, ιατρική, Οκ, ήταν αλλιώς τότε. Λοιπόν, αλλά αν και δεν άλλαξε, απλά το κάναμε τα κατευθύνσεις. Απλά άλλαξε λίγο δυσκολία. Αλλά ναι, επειδή αύριο λοιπόν θα αρχίσουν όλοι και θα... Όταν λες παλιό... ναι, παλιό καινούριο. Ναι, καλό αυτό. Εσύ πρόλαβες το πιο μετέπειτα, ναι. Του 16 και μετά, αν δεν κάνω λάθος. 15-16 και μετά. Πάντως η φάση είναι ότι επειδή αύριο όλοι θα αρχίσουν και θα βγάλουν αυτό το κομμάτι... Έχω προσέξει τα τελευταία χρόνια, όλοι το κάνουν κυρίως για το trend. Δηλαδή, κανένας δεν νοιάζεται και στην ουσία τι θα κάνεις εσύ ή οποιοςδήποτε ή τα παιδιά σε σχέση με τις πανελλήνιες. Κυριολεκτικά και μεταξύ μας, ειλικρινά, σε κανένα δεν καίγεται η καρφή. Ίσα-ίσα να πιάσουμε το trend, να πούμε κανένα δυο μαλακίες και ας πάρουμε και 5, 6, 10 στο λαιμό μας, χωρίς να έχουμε ιδέα, χωρίς να έχουμε ασχοληθεί. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Να σας πω μάλλον η φάση είναι ότι και εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου σούπερ ειδικό να μιλάω γι' αυτό. Προσπαθώ λίγο να το συζητάω με τα παιδιά κάθε φορά που είναι να κάνουμε πανελλήνιες, γιατί προκύπτουν πάρα πολλά θέματα σε μία χρονιά καθώς ξεκινάει μέχρι να τελειώσει, μέχρι να ξεκινήσει με ένα παιδί. Πολλά παιδιά τα αναλαμβάνουμε από τότε που είναι μικρά. Έχω παιδί το οποίο το είχα από την 5η δημοτικού και το έφτασα μέχρι τις πανελλήνιες. Θα σας πω και κάποιες αστείες ιστορίες όλο αυτό, γιατί είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Αν δεν το ζήσεις και δεν το ζήσεις από μέσα, είναι διαφορετικά. Ο καθένας μπορεί να λέει, ξαναλέω, το μακρύ του για το κοντό του. Και πολλά άτομα τα οποία εμπιστεύονται άτομα που δεν έχουν ιδέα, επηρεάζονται. Και γενικά, okay. Οπότε θα το κάνουμε λίγο σε φάση διασκεδαστικό, αλλά και ταυτόχρονα, αν μείνει κάτι, γιατί αυτό θα το ανεβάσω και στο YouTube, μήπως βοηθήσει κάποιο παιδί λίγο να αποκτήσει λίγο μια άνεση σε κάποια πράγματα. Τώρα δύο μέρες θα μου πεις. Δύο μέρες. Και κυρίως χρησιμοποιώντας την ιδιότητά μου και ως καθηγητής, αλλά και πιο πολύ ως πρώην μαθητής. Ναι, πείτε και που περάσατε, γιατί όχι. Ηλικίας μας, ναι, εγώ είπα πριν είμαι 33, πείτε και οι υπόλοιποι. Φυσικό πέρασα, στο απειθήτα, με 32 μόρια, έτσι ξυστά. Πάντως, τώρα που είπες που περάσαμε, μέχρι να αρχίσετε να γράφετε από κάτω και που περάσετε, που είστε ο καθένας, τι έχετε σπουδάσει και όχι, έχετε ασχοληθεί ή όχι. Βιομηχανία, Είναι περίεργη ιστορία των Πανελληνίων. Είναι πολύ περίεργη ιστορία των Πανελληνίων. Και γενικά όλο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι δομημένο λάθος. Είναι τελείως λάθος, γιατί τυπικά δεν μαθαίνει κανένας τίποτα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Βέβαια η αλήθεια είναι, δεν θέλω να γίνω μέσα σαρωτικός, μαθηματικός, συνάδελφος, κομπλέ. Εγώ φυσικός, είμαι μαθηματικός, όλοι είμαστε κοντά. Επίσης, τώρα μου ήρθε εχθές και ένα email από ένα παιδί το Λάμπι, ο οποίος είναι δάσκαλος στο δημοτικό, και μου ζήτησε να κάνω ένα άλλο θέμα κάποια στιγμή για το bullying. Λάμπι, αν το βλέπεις, δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Θα σας απαντήσω άμεσα πάνω σε αυτό και θα κάνουμε κάτι σχετικό. Το ζητήσουμε σε ένα άλλο. Πάντως, η φάση είναι πολλές φορές κάθομαι και κοιτάω τον εαυτό μου και βλέπω ότι σε σχέση με τα παιδιά τα σημερινά, ρε παιδί μου, δεν θα πω αν ήμασταν καλύτεροι ή όχι. Εγώ αυτό το πρώτο πράγμα που παρατήρησα και μέσα από τα μαθήματα, στατιστική, άρα είμαστε των θετικών πάνω κάτω, ΑΣΟΕ. Είμαστε όλοι μέσα στο mood. Λοιπόν, σκέφτομαι και βλέποντας τον εαυτό μου πίσω και σας το ξαναλέω σκεφτόμενος καθώς βλέπω τα παιδιά που προετοιμάζω για εξετάσεις, λέω, ρε φίλε, πήγα και έδωσα εξετάσεις και δεν ήξερα την τύφλα μου. Από τα 4-5 κεφάλαια που έχει στα μαθηματικά, για παράδειγμα, ήμουνα... Να ξέρω, οι παράγωγοι μου άρεσαν πιο πολύ. Οι μεγαδικοί δεν τους είχα καταλάβει καν. Υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία όταν ήμουν μαθητής, ενώ τώρα που τα βλέπω ως καθηγητής μετέπειτα, θεωρώ ότι είναι πανεύκολα. Και κάθομαι και σκέφτομαι,
πώς, γιατί δεν τα καταλάβαινα τότε, τι συνέβαινε μες στο κεφάλι μου και απλά δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Λίγο το mic. Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ για το host. Και βέβαια μπορώ να το ανεβάσω το mic, να το πάμε λίγο πιο πάνω. Λογικά παίζει να μπορέσω να το ανεβάσω και από εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν ακούγεται, μπορώ να έρθω και πιο κοντά. Τώρα τελευταία λίγο μου το κατεβάζει το mic. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά ναι. Λοιπόν, κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές το παρελθόν. Το πώς έδωσα εγώ ή ότι έδωσα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν μαθητής δεν είχα καταφέρει να πέσω. Είχα ένα. Καταρχάς. Ωραία. Το πιο χαμηλό μου που είχα γράψει ήταν 11 και 4 και ήταν στα μαθηματικά κατεύθυνση. Εμείς είχαμε δώσει 10 μαθήματα πανελλήνιες μαζί με το ΑΟΘ. Και το αστείο είναι πέρασα φυσικό, ενώ στα μαθηματικά μου έδωσα 11 και 4 και στη φυσική μου είχα γράψει 12 και 9 με τις εξετάσεις του 2005 που το ένα θέμα από τη φυσική σκέφτομαι να το βγάλω εντελώς. Μόνο 3 ή 4 άτομα το είχαν γράψει τότε σε όλη την Ελλάδα. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πω λόγο. Υπήρχε μια τεχνική τότε, δεν ξέρω αν την κάνατε κι εσείς. Η τεχνική δικιά μου ήταν καταρχάς. Επειδή η οικογένειά μου δεν μπορούσε να υποστηρίξει οικονομικά να πάω σε φροντιστήριο, εγώ ήμουν από τα παιδιά. Η μισή από εσάς που είμαστε κοντά σε μένα ηλικιακά, το θυμάστε, στο θεσμό της ενισχυτικής. Ένας πολύ ωραίος θεσμός, ο οποίος ήμουν τυχερός γιατί ήταν τα πρώτα χρόνια. Οπότε εμείς τα παιδιά που δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να ασχοληθούμε, να δώσουμε λεφτά για να πάμε φροντιστήριο ή οτιδήποτε, πηγαίναμε για ενισχυτική. Μετά το σχολείο καθόμασταν ταλαιπωρία, αλλά πετύχαμε ευτυχώς καλούς καθηγητές. Καθηγητές οι οποίοι είχαν μεράκι, είχαν κέφι, είχαν ρε παιδί μου, ήταν και τα πρώτα χρόνια της ενισχυτικής. Και τυπικά ήταν ένα πολύ καλό συμπλήρωμα. Οπότε, ξέρεις, δεν έχουν όλα τα παιδιά την δυνατότητα και την ικανότητα, άσχετα με εγώ ζω από αυτό πλέον, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να πληρώσουν. Και πάρα πολλά παιδιά, και το έχω δει, και το σκέφτομαι και στον εαυτό μου πολλές φορές, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετικό το. Ειδικά τώρα πλέον. Μπορεί να έχει κάποιο ταλέντο σε κάτι, γιατί το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί κάποιο να ακολουθήσει είναι το ταλέντο του, να το εξελίξει, να το πάει μπροστά. Αλλά πάρα πολλά παιδιά χαραμίστηκαν γιατί απλά δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Ένα μεγάλο λάθος γιατί όλο το σύστημα είναι δομημένο έτσι ώστε καλώς ή κακώς να χρειαστείς ή να νομίζεις ότι χρειάζεσαι τη βοήθεια από κάποιο φροντιστήριο ή κάποιο καθηγητή ή κάτι οτιδήποτε. Και ξαναλέω, το λέω με κάθε συνείδηση, παρόλο που ζω από αυτό το πράγμα, γιατί και ο καθηγητής είμαι και ιδιαίτερα κάνω. Αλλά ναι. Πολλά παιδιά τα οποία και έτυχε να γνωρίσω και ήμουν συμμαθητής και με μερικούς και μερικές φορές σκέφτομαι ότι εγώ ήμουν τυχερός γιατί επειδή δεν είχα λεφτά τότε έτυχε ενισχυτική. Το τελευταίο χρόνο είναι αυτό ότι ο πατέρας μου τα έδωσε όλα, δούλευε οικοδομή, τι χρόνια και αυτά θυμάμαι. Ο πατέρας μου δούλευε ρε παιδί μου τη δουλειά που έκανε και μετά έφευγε και πήγαινε δεύτερη δουλειά οικοδομή και σε φάση. Τα λεφτά που έβγαζε ρε παιδί μου, πήγαινα στο φροντιστήριο, πήγαινα από εκεί. Είχα άλλα δύο αδέρφια πίσω. Τέλος πάντων, και τσάτρα πάτρα τα κατάφερα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι συνειδητοποίησα ένα μεγάλο πράγμα. Και ήταν τότε η τρίτη ηλικίου σε μένα και η δεύτερα κατ' επέκταση. Η δεύτερα πήγαν τόσο πανελλήνιες χωρίς ούτε φροντιστήριο ούτε τίποτα. Ό,τι κάναμε στο σχολείο με την ενισχυτική. Συνειδητοποίησα το εξής, ότι καλώς ή κακώς τα παιδιά τα οποία έχουν το προβάδισμα. Και τα παιδιά τα οποία ασχολούνται από μικρή ηλικία, δηλαδή εκεί από Δευτέρα Γυμνασίου και μετά, γιατί από εκεί και πέρα είναι το μετέχνιο ρε παιδί μου. Και πιο πολύ όχι γιατί απλά τα λύνουν καλύτερα ή οτιδήποτε, απλά όταν έχεις μια καθοδήγηση, και το βλέπω πολλές φορές και στον εαυτό μου αυτό το πράγμα, όταν έχεις μια καθοδήγηση στο τι να κάνεις και πώς να το κάνεις και αν έχεις λίγο σύνεση, μαθαίνεις να διαβάζεις, μαθαίνεις να κινείσαι διαφορετικά. Τέλος πάντων. Αλλά ναι, τα συστήματα αλλάξανε, όλο το σύστημα είναι δομημένο λάθος, αλλά okay. Και ποιος να μου το έλεγε τότε ότι εγώ σε φάση δίνοντας πανελλήνιες θα κατέληγα εδώ. Το πρώτο πράγμα που ρωτούσαν τι θες να κάνεις έλεγα όχι καθηγητής. Γιατί έλεγα ότι και όντως ισχύει και ισχύει ακόμη ότι βαριέμαι να κάνω πολλές φορές τέτοια πράγματα, αλλά έχω φτάσει στη σημεία ότι κάνω υπερβολικά πολύ αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, σχετικά με το θέμα των πανελληνίων τώρα. Καταρχάς, το σύστημα είναι το ίδιο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ναι, αλλάζει μόνο χρώμα, αλλάζει μόνο βαθμούς, αλλάζει μόνο λίγο σχολές πώς πάνε πάνω κάτω. Τα ίδια χάλια είναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε δώσει και πάρα πολλοί άνθρωποι στηρίζουν πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους πάνω στις πανελληνίες.
είχα, έχω και πιστεύω ότι θα συνεχίσω να έχω μαθητές οι οποίοι καλώς ή κακώς αγχώνονται υπερβολικά πάρα πολύ, γιατί και το σκέφτομαι και για τον εαυτό μου. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ σκέφτομαι και εγώ ήμουν αγχώδης. Εγώ ήμουν πάρα πολύ αγχώδης, γιατί φοβόμουν να μην απογοητεύσω κανέναν. Και γιατί να μην απογοητεύσω κανέναν. Ευτυχώς είχα το καλό ότι η οικογένειά μου ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική. Ο πατέρας μου μου έλεγε απλά: διάλεξε τι θες και θα σε στηρίξουμε όσο μπορείς. Αρκεί να το κάνεις γιατί το αγαπάς. Ό,τι και να είναι. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί η ψυχολογία ενός παιδιού για τις Πανελλήνιες ξεκινάει πάνω απ' όλα από τους γονείς. Γιατί το παιδί πρώτα απ' όλα την ηρεμία, τον εαυτό του θα το βρει μέσα από το σπίτι. Αν το παιδί δεν βρει τον εαυτό του και την ηρεμία που χρειάζεται μέσα από το σπίτι του, θα βγουν άλλα πράγματα μετέπειτα. Ούτε να συγκεντρωθεί θα μπορεί, ούτε να ηρεμήσει, ούτε οτιδήποτε. Γενικά οι γονείς παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, καλός ή κακός, με τις σχέσεις που έχουν με τα παιδιά τους, με οτιδήποτε. Εγώ είχα το καλό, αν και οι δικοί μου γονείς, και αυτό είναι το παράδοξο. Ενώ οι δικοί μου γονείς, ρε παιδί μου, η μάνα μου έχει βγάλει μόνο την τρίτη δημοτικό, ο πατέρας μου έχει βγάλει με τα βίας το δημοτικό. Η μάνα μου, σας έχω ξαναπεί, ότι μαζί με μένα έμαθε να διαβάζει. Δεν ήξερε τι να διαβάζει. Ο πρώτος μαθητής που είχα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου. Πρώτη δημοτικού, έγραφα εγώ, έμαθαινε και η μάνα μου. Λοιπόν. Καλά, θα το πάμε και στα πανεπιστημιακά αυτό, λίγο πιο μετά. Ναι. Γενικά, δεν το έχουμε τις εξετάσεις γιατί δεν ξέρουμε τι χρειάζεται. Αυτά είναι μεγάλα, είναι πολλά μεγάλο θέμα. Αυτό ακριβώς. Απλά το θέμα είναι ότι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Αυτό. Ο κόσμος, το καλό είναι ότι παρατηρώ πως με τα χρόνια, επειδή βλέπει ότι εμφανίζονται ευκαιρίες, εμφανίζονται δουλειές που δεν χρειάζονται πανελλήνιες, απλά χρειάζονται ικανότητες. Σιγά σιγά το καταλαβαίνουν τα παιδιά αυτό. Καλώς ή κακώς, επειδή αλλάζει η εποχή και αλλάζει πολύ καλά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Καλώς ήρθες. Ελπίζω να περάσεις καλά. Λοιπόν. Και. Επειδή έχουν αλλάξει εποχές και με τους influencers, αν και η αλήθεια είναι ότι και αυτό δικό που μαχαίρι είναι, γιατί πάρα πολύ παρασύρονται και από αυτό. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Θα σας πω και μερικές ιστορίες που έχουν τύχει μέχρι τώρα, ρε παιδί μου. Μερικές προσωπικές ιστορίες που έχουν τύχει στη διάρκεια πάνω στο θέμα. Πάντως, όλα σας ξαναείπα, ξεκινάνε από το σπίτι. Γενικά είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να δίνουν κουράγιο στο παιδί. Και όχι μόνο, ξέρεις, να του λένε εντάξει και δεν έχει και μάκι μου. Πρέπει να το δείχνω συνέχεια, ρε παιδί μου, ότι δεν χαλάς και ο κόσμος. Γενικά τις εξετάσεις σε αυτή τη χώρα κυρίως τις παίρνουμε κάποιοι υπερβολικά σοβαρά. Εγώ με τα παιδιά που τις έπαιρνα υπερβολικά σοβαρά. Θυμάμαι, και αυτό το σκεφτόμουν φοιτητής όταν ήμουν. Γιατί όταν ήμουν φοιτητής άλλαξε το μυαλό μου 180 μοίρες. Δηλαδή, ενώ ήμουν ως μαθητής, θα μπορούσε κάποιος να πει το φοιτό της τάξης, σε φοιτητής έγινε ακριβώς το ανάποδο, ρε παιδί μου. Αλλά πάντα παρακολουθούσα, πάντα είχα μια επαφή, γιατί δεν χάνεται αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι. Είναι αυτοί που θα τις πάρουν πάρα πολύ σοβαρά και είναι και αυτοί που δεν θα τις πάρουν καθόλου σοβαρά, που θα τις πάρουν στο χαβαλέ, που θα τις πάρουν στην πλάκα και βασικά δεν καταλαβαίνουν ότι καλός ή κακός μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Αυτό που μένει, ας ξεκινήσω από το ουσιαστικό. Η πιο σημαντική τάξη, και το λέω με πλήρη σύνεση στα τόσα χρόνια, η πιο σημαντική τάξη για ένα μαθητή είναι η τρίτη γυμνασίου. Η τρίτη γυμνασίου είναι η τάξη που θα καθορίσει αν εσύ θα τα πας καλά ως μαθητής ή όχι στο σχολείο ή μετέπειτα. Τα εφόδια που θα πάρεις μαθηματικά ή οτιδήποτε είναι η τρίτη γυμνασίου. Με βάση αυτά που κάνω μέχρι τώρα και από αυτά που βλέπω, τουλάχιστον όσον αφορά και το θέμα των εξετάσεων, κυρίως μετέπειτα. Λοιπόν. Υπάρχουν πολλές φορές που συζητάμε με τους μαθητές μου, γιατί είναι η ερώτηση που έκανα και εγώ στους καθηγητές μου. Και εγώ πού θα τα χρειαστώ όλα αυτά που μαθαίνω. Οκ, δώσω εδώ στους Πανελλήνιους οτιδήποτε. Πού θα τα χρησιμεύσουν όλα αυτά τα πράγματα. Μερικές φορές η ερώτηση, η κοινή απάντηση που μπορεί να πει κάποιος που θα πει πουθενά. Θα πει δεν θα σας χρησιμεύσουν πουθενά αν πας να γίνεις κομμωτής, αν πας να πω να οτιδήποτε. Γενικά, επειδή παίζουμε σε διάφορα θέματα τώρα και το εύρος είναι πολύ μεγάλο και είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις, γενικά. Αυτό που μαθαίνεις στο σχολείο, και όσο περίεργο και να φαίνεται, γιατί σε πολλούς δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν το παρατηρούμε όταν γίνεται. Και όταν μεγαλώσουμε, επειδή δεν είμαστε μέσα στο χώρο, δεν το σκεφτόμαστε γιατί απλά το προσπερνάμε και το ξεχνάμε. Καλώς ή κακώς, στο ίδιο χάλια σύστημα που έχουμε, και σας ξαναλέω αυτή τη συζήτηση την έχω κάνει με πολλούς μαθητές μέχρι τώρα,
αυτό που μαθαίνουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, τώρα εξαρτάται και από τον καθηγητή που θα έχεις πάντα, αυτό που καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε είναι πώς να δουλεύεις χωρίς να το καταλαβαίνεις ότι δουλεύεις. Γιατί είναι όπως να δουλεύεις χωρίς να το καταλαβαίνεις ότι δουλεύεις. Γενικά, η όλη ιστορία είναι ένας μαθητής να μάθει να παρατηρεί, να βάζει τη σκέψη του σε μια σειρά, να καταλάβει τι ρωτάμε, τι ζητάμε, τι θέλουμε να βρούμε, να καταλάβει, να εστιάσει στο πώς, δηλαδή να βάλει τα ζητούμενά του, να βάλει τα δεδομένα του μάλλον, συγγνώμη, να βάλει τα ζητούμενά του στο τι ψάχνει, στο τι θέλει να βρει και στο τρίτο, στο μεγαλύτερο κομμάτι, ποια είναι τα εργαλεία του, τι έχει μάθει και πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να βρει αυτό που ψάχνει. Αυτό είναι το ζητούμενο, μαθαίνεις να παρατηρείς, να οργανώνεις τα δεδομένα σου και μαθαίνεις να χρησιμοποιείς τα εργαλεία σου. Αυτό έχει επέκταση σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μετέπειτα. Δεν το καταλαβαίνουμε, πραγματικά δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά ένας τρόπος του να μαθαίνουμε να λύνουμε και να διαχειριζόμαστε καταστάσεις μετέπειτα χτίζεται στο σχολείο. Μπορεί να φαίνεται. Παναγιώτη, καλησπέρα. Χάλια το σύστημα αυτό ισχύει. Λοιπόν, αλλά καλώς κακώς, στο σχολείο χτίζονται κάποιες βασικές ικανότητες. Και δεν εννοώ μόνο γνώσεις. Γνώσεις μπορεί να τις πάρεις εκεί να προσπεράσεις. Αλλά κυρίως είναι η δομή σκέψης. Η δομή του να παρατηρείς και να βάζεις τα πράγματα στο κεφάλι σου. Ό,τι και αν είναι αυτό. Μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσεις ποτέ λύνοντας μια δευτέρα βαθμίδα ίσως ή ένα σύστημα, client mind. Αλλά σίγουρα θα χρειαστεί, αν σου παρουσιαστεί κάτι στη ζωή, να ξέρεις τι έχεις στα χέρια σου, τι πρέπει να πετύχεις και να σκεφτείς ότι ο τρόπος πώς θα το πετύχεις. Θα μου πεις, με αυτό γίνεται ασυναίσθητα και οι προπαπούδες μας και οι παπάδες μας που δεν το καταφέρναν, τι κάνανε. Ναι, θα σας πω, ναι, ισχύει. Αυτή είναι η παιδεία που αποκτάει κάποιος και ο τρόπος λειτουργίας που αποκτάει εμπειρικά. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά τα δύο. Τέλος πάντων, για να μην ξεφύγω όμως πάρα πολύ. Πανελλήνιες λοιπόν, ένας θεσμός ο οποίος, όπως έχουν πει και το λέμε και θα το λέμε, ότι δεν είναι και ο καλύτερος δομημένος. Πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά βυθίζονται μέσα στο άγχος, ειδικά. Είναι αυτό το πρόβλημα, ότι ξέρεις, πάρα πολλά παιδιά πιστεύουν, να σπιάσουμε την πρώτη πλευρά, πάρα πολλά παιδιά, και αν το τύχει και το δουν παιδιά, ας μας επιβεβαιώσουν από κάτω, στο YouTube κυρίως αν τύχει και πέσει στα μάτια τους ή οτιδήποτε το βίντεο, αλλά βυθίζονται μες στο άγχος. Είχα πολλούς τέτοιους μαθητές, οι οποίοι αγχώνονται, πανικοβάλλονται, έχουν συμβεί και πολύ τραγικά περιστατικά, αυτά είναι εξαιρέσεις ευτυχώς, αλλά ναι. Όταν ήμουν φοιτητή, συνειδητοποίησα ότι ήταν υπερβολικό όλο αυτό. Δηλαδή, καθόμουν και σκεφτόμουν τον εαυτό μου και το πώς αγχωνόμουν για μια εξέταση, πώς αγχωνόμουν για βλακίες, κυριολεκτικά και αβλακίες. Ναι, μεν αλλά, χρειάζεται μια σοβαρότητα. Ναι, μεν αλλά, αλλά δεν χρειάζεται να πεθάνεις από το άγχος, γιατί δεν σταματάει η ζωή και δεν τελειώνει η ζωή στις εξετάσεις της Πανελλήνιας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει, καλός ή κακός, ένας άνθρωπος ο οποίος πάει να δώσει Πανελλήνιες, να καταλάβει ότι η ζωή ούτε σταματάει ούτε ξεκινάει στις Πανελλήνιες. Μπορεί, αν είσαι λίγο τυχερός, αν είσαι λίγο προετοιμασμένος, να αποδώσεις και να σου κάτσει μια καλή. Ας πούμε, εγώ εκεί βρήκα το ταλέντο μου. Το ταλέντο μου στο να κάνω μαθήματα. Το ότι είμαι καθηγητής είναι κάτι που δεν το σκεφτόμουν ποτέ. Και δεν ήταν ότι έτυχε, και θα σας πω πάνω σε αυτό, και είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα το οποίο λέω πάντα στα παιδιά πώς να επιλέξουν αυτό που θα κάνουν στο μέλλον. Αλλά ναι, για μένα κατάλαβα σε τι είμαι καλός. Σε τι είμαι πάρα πολύ καλός βασικά. Οπότε για μένα ήταν κάτι το οποίο μου δώσε μια ευκαιρία. Την πρόσεξα, την κατάλαβα την ευκαιρία και ειδικά στην πορεία. Αλλά είναι και θέμα τύχης αυτό. Σε κάποιους όμως μπορεί να μην έχει καμία σχέση με αυτό που θέλουν πραγματικά. Οι τελευταίες τάξεις του δημοτικού θα έλεγα ότι έχουν σχεδόν ίδια βαρύτητα. 5η-6η, ναι, έχεις μεγάλο δίκιο. Και θα σου πω, αυτό που χρειάζεται το δημοτικό είναι η μέθοδος των τριών, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, πρόσθεση, αφαίρεση, προπαίδεια, χρήματα και χρόνος. Αυτά να ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο λάθος, και νομίζω το έχεις παρατηρήσει και εσύ, γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ είσαι στο χώρο, εφόσον είσαι καθηγητής μαθηματικός, και εσύ κάνεις όπως και εγώ μαθήματα, υποθέτω, οπότε ξέρεις ότι τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλα κενά, γιατί στο δημοτικό δεν ξέρουν να λύνουν προβλήματα και δεν μπορούν να εστιάσουν στο θέμα της πώς να βάλουν. Καταρχάς δεν ξέρουν προπαίδεια τα περισσότερα παιδιά, δεν ξέρουν. Τα κλάσματα τα μαθαίνεις μετάπειτα, και ας μην τα μάθεις, και αν και μπορείς να τα μάθεις στο δημοτικό, αρκεί να υπάρχει καλός τρόπος.
είχα μια συζήτηση σήμερα. Λοιπόν, θεωρώ, θα το πούμε σε λίγο όμως. Θεωρώ πως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει feedback σε αυτό που μαθαίνει κάποιος, όχι συνέχεια θεωρίες κτλ. Σίγουρα δεν γίνεται να το κάνεις παντού και σε όλα τα μαθήματα. Έτσι, ίσως υπάρξει μια ανταπόκριση. Αυτό ναι. Να υπάρχει όμως όχι μόνο το feedback, να υπάρχουν και σωστά μαθήματα. Λέπατε τις κλάσματα, μεγάλα ταμπού. Τα κλάσματα θέλουν τρόπο. Είχα ανακαλύψει, είχα την τύχη, και λέω είχα την τύχη, από με το που ξεκίνησα να κάνω ιδιαίτερα, να έχω παιδιά. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για το follow. Είχα την τύχη να έχω παιδιά τα οποία είχαν θεματάκια. Και τι εννοώ θέματα. Λοιπόν, θέματα απόσπασης προσοχής, υπερκινητικά, παιδιά με δυσλεξία και περιπτώσεις αρκετά βαριές. Είχα και ήμουν τυχερός γι' αυτό, πραγματικά, γιατί με δίδαξε πολλά πράγματα. Λοιπόν, είχα... Okay, you have issues about the Niger issues, but whatever. Λοιπόν, είχα παιδί το οποίο είχε πρόβλημα όρασης. Και αυτό με δίδαξε πάρα πολλά πράγματα, γιατί συνειδητοποίησα ότι και αυτό είναι μια δυσκολία που μπορεί εύκολα να φύγει. Οπότε, πάνω στα κλάσματα συγκεκριμένα που αναφέρεις, απλά χρειάζεται τρόπος. Τρόπος και κόλπο. Ο τρόπος και το κόλπο είναι πολύ εύκολο. Και συνειδητοποίησα ότι μπορείς να μάθεις... Λοιπόν, ας καθαρίσει λίγο το τέτοιο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Μπορείς να μάθεις... Μπορείς να μάθεις πάρα πολλά. Μπορείς να μάθεις πώς θα το διαχειριστείς και πώς θα το παρουσιάσεις. Και ένα παιδί της πέμπτης δημοτικού μπορεί να μάθει και πιο σύνθετα πράγματα. Το έκανα μία φορά. Σε ένα παιδί της... κάπως έτσι πάει. Ναι. Είναι ωραία αυτά. Αυτά τα ωραία που επιβεβαιώνουν τους κανόνες. Λοιπόν, μπορείς να μάθεις από πολύ μικρό κάποιο μαθήματα του γυμνασίου οτιδήποτε. Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, ίσως και το πώς ήμουν ως μαθητής είχε να κάνει με αυτό. Τέλος πάντων, στο διατάφτα. Μπορούμε, αν το πιάσεις από το δημοτικό και το τραβήξεις με αυτό το λύκειο, έχει τόσα πολλά θέματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως το πιο σημαντικό, πέρα από το θέμα του άγχους. Ένα παιδί, για να πάει να δώσει εξετάσεις οτιδήποτε, όσο ασήμαντες σημαντικές αν είναι για τον καθένα, ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Σίγουρα ξαναλέω, δεν αρχίζει ή σταματάει οτιδήποτε. Αυτό που παρατήρησα στα χρόνια είναι ότι ακόμα και πολύ καλοί μαθητές, γιατί υπάρχουν μαθητές που έχουν περισσότερο παρατηρητικότητα, αντίληψη και είναι λίγο πιο έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στα νούμερα από άλλους. Λοιπόν, αυτοί μπορούν να αποδώσουν ή πολύ καλά ή πολύ χάλια. Οι καλοί, οι μαθητές οι οποίοι πάντα αποδίδουν είναι σταθεροί, οι μαθητές του 14, 15, 16. Οι μαθητές αυτοί είναι οι πιο συνεπείς. Αυτοί οι μαθητές οι οποίοι είναι σε αυτό το μοτίβο επειδή ξέρουν τις ικανότητές τους πάνω κάτω, καταλαβαίνουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Αν έχουν μια συνεχή ροή, αυτοί είναι οι πιο πετυχημένοι στις εξετάσεις. Σίγουρα υπάρχουν αυτοί που γράφουν 19, 20, οτιδήποτε. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Αλλά ένας μαθητής ο οποίος κυμαίνεται σε ένα normal από 14, 13, 14, 15, 16 και μέσα 17. Είναι η συνέπεια. Γενικά το κλειδί για να μπορέσεις να δουλέψεις και να γράψεις είναι η συνέπεια. Τώρα, θέλετε από κάτω, όσο πιο απλά, τόσο πιο καλά την πηγαίνω αλλού τη συζήτηση. Ίσα-ίσα, μου δίνεις έναυσμα γιατί για όλα πάνω σε αυτό μπορώ να σου απαντήσω και ξέρεις, μου έρχονται εικόνες από πράγματα. Σου λέει τι να μάθω βασικές πράξεις, έχω το κινητό. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο, ότι έχω παιδιά, τα οποία δεν τους καίγεται την καρφή. Όταν δεν τους καίγεται την καρφή, έχω παιδιά τα οποία είναι στο γυμνάσιο, τρίτη γυμνασίου, και θυμάμαι καθόμουν να κάνω μια τρίτη γυμνασίου παιδί, κάνω την απλή ερώτηση πόσο κάνει 12 πλην 8. 12 πλην 8 νομίζω. Και περίμενα την απάντηση το 4. Περίμενα 10 λεπτά με το ρολόι. 10 λεπτά με το ρολόι για να μου πει πόσο μου είπε. 16, 18. Και ήμουν σε φάση, λέω, τι έγινε τώρα, που χάλασε η τέτοια, τώρα τρίτη γυμνασίου, ναι. Λοιπόν, και μου λέει σε φάση, μα δεν θέλω να κάνω τίποτα στη ζωή μου, εγώ κομμότρια θέλω να γίνω το κοριτσάκι. Το δέχομαι, είναι πολύ σεβαστό και πολύ ωραίο επάγγελμα επίσης, άμα είναι και καλός ο άλλος στο τομέα το ίσο οτιδήποτε. Απλά, το θέμα είναι ότι, ξέρεις, πολλά παιδιά θέλουν κάτι. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το κάτι
καλός ή κακός, για να το πετύχεις, πρέπει να έχει κάτι το απλό. Και θα το δώσω το πιο απλό παράδειγμα που θέτω σε, ας πούμε, που θέσα στο κοριτσάκι. Του λέω, ρε παιδί μου, σε φάση ότι θα πας να γίνεις κομμότρια. Και στο εύχομαι και πραγματικά μακάρι να γίνεις καλύτερη κομμότρια. Αλλά όταν θα έρθω εγώ να σου δώσω λεφτά και σου δώσω 12 ευρώ και το κούρεμα κάνει 8, δεν θα μου δώσεις 16 ευρώ πίσω και θα φύγω. Καταλαβαίνεις ότι το μαγαζί θα το κλείσεις. Τώρα θα μου πεις, θα το κάνω στο κομπιουτεράκι. Το δέχομαι. Δεν θα το δεχτώ, θα το βγάλει ταμιακή. Απλά ή για παράδειγμα μου λέει ένα παιδί μία μέρα ότι ξέρεις κάτι. Δεν με νοιάζει, εγώ χωράφια θέλω να έχω, δεν πρόκειται να... Του λέω, πολύ ωραίο επάγγελμα και εγώ θα ήθελα να... Έχω κι εγώ χωράφια, οικογενειακά με την οικογένειά μου, ρε παιδί μου, ο πατέρας μου, αμπέλια, ιστορίες, αλλά όταν έχεις χωράφια, πρέπει να ξέρεις το εμπαδό. Θα πας να αγοράσεις ένα οικόπεδο, θα φτιάξεις το σπίτι σου. Δεν πρέπει να ξέρεις πόσο είναι το εμβαδόν του ορθογωνίου για να ξέρεις πόσα στρέμματα αγοράζεις. Θα μου πεις, θα πληρώσω κάποιον να το κάνει. Αλλά γενικά υπάρχουν κάποια πράγματα. Γιατί ξέρεις, η παγίδα ποια είναι. Γιατί υπάρχει και μια παγίδα στο θέμα των εξετάσεων, υπάρχει μια παγίδα στο θέμα σχολείο. Η παγίδα είναι ότι... Ναι, κάπως έτσι, είναι mini game. Αυτό που λέω πάντα είναι να το μαθαίνεις χωρίς να ξέρεις ότι το μαθαίνεις. Να το μαθαίνεις ασυνείδητα. Είναι ασυναίσθητα βασικά. Λοιπόν, όχι. Κι όμως. Θα σας πω και άλλες ιστορίες. Είναι ιστορίες που έχουν περάσει τα παιδιά, έχουν φύγει καλή τους ώρα. Ενώ έχουν φύγει, έχουν σπουδάσει, έχουν κάνει, έχουν ράνει, οπότε... Ναι. Είναι αυτό το past. Ονόματα δεν λέμε, πολλοί ψηφίδες δεν θίγουν προφανώς, αλλά έχουν συμβεί... Όταν κάνεις ιδιαίτερα συμβαίνουν πολλά αστεία και ευτράπελα. Λοιπόν, κι ας είναι σοκαριστικό όπως σου φαίνεται. Λοιπόν, μου λέει σε φάση, συζητάμε ένα κορίτσι πάλι για εμβαδάκια αυτά. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα, και όσοι είναι μαθηματική καλή ώρα το ξέρουν πολύ καλύτερο από μένα, δεν ξέρει κανένα γεωμετρία. Πάνε οι εποχές που τα παιδιά ξέρουν γεωμετρία. Και σκέφτομαι ότι το μόνο πράγμα που χρειάζεται για να ξέρει γεωμετρία είναι να βλέπει. Δηλαδή, και πάλι γι' αυτό είναι σχετικό. Γιατί ξαναλέω, είχα κάποτε ένα παιδάκι το οποίο είχε προβλήματα όραση. Και είχα εντυπωσιαστεί πως αυτό το παιδί που δεν έβλεπε είχε γύρω στα 80% τύφλωση και έπρεπε να του γράφω το μάθημα με μαρκαδόρο σε τεράστια γράμματα και έπρεπε να φέρει το χαρτί μπροστά του για να μπορέσει να το διαβάσει. Και είχα εντυπωσιαστεί πως αυτό το παιδί είχε αντίληψη για το χώρο, είχε αντίληψη για τα σχήματα, ενώ δεν... ξέρεις τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πρέπει να φέρεις το χαρτί και να δεις ένα τρίγωνο γραμμή-γραμμή κάπως έτσι. Ήταν τεράστια αυτό. Και όμως. Ο συγκεκριμένος με είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ γιατί ήξερε τα καλύτερα μαθηματικά από όλους τους μαθητές που είχα ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο παιδί. Και πραγματικά μερικές φορές σκέφτομαι ανά τα χρόνια, ρε παιδί μου, ότι καθαρά όλο το θέμα του σχολείου, όλο το θέμα του πώς μαθαίνει ένα παιδί οτιδήποτε, δεν έχει να κάνει ούτε με την αντίληψη που έχει ο μαθητής, ούτε με το αν είναι έξυπνος ένας μαθητής ή αν είναι παρατηρητής. Είναι λίγο πιο βαθύ το θέμα του πώς θα μάθει ένας μαθητής να κάνει πράγματα. Λοιπόν, φαντασία, θέληση, όρεξη, είναι πολλά πράγματα, διέξοδος. Είναι πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό όταν ασχολείσαι με όλο αυτό το θέμα και έχεις να κάνεις με μαθητές, ένας μαθητής είναι ένα πολύ σύνθετο... Είναι ένα πολύ σύνθετο, ένα παιδί με συναισθήματα, ένα παιδί με ανασφάλειες, ένα παιδί που θέλει στήριξη. Και δεν εννοώ στήριξη να το καλομάθεις ή οτιδήποτε, γιατί γίνεται και αυτό πολλές φορές από καθηγητές και όχι μόνο. Και πολλά παιδιά το επιζητάνε. Απλά χρειάζεται, νομίζω, ότι να βρεις το κουμπί για το κάθε παιδί. Και αυτό είναι το δύσκολο πράγμα για κάποιον που κάνει, που ασχολείται με το θέμα. Να μπορέσεις να βρεις το κουμπί του κάθε παιδιού. Να βρεις το τι, πώς και γιατί. Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά και ξέρεις, εσύ θα το βρεις το κουμπί του παιδιού. Το παιδί την ώρα που είναι με σένα θα λειτουργήσει σωστά. Και το πρόβλημα είναι όμως ότι όταν έρθει για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή είναι το δύσκολο πράγμα με αυτούς που κάνουν ιδιαίτερα σε σχέση με αυτούς που κάνουν μάθημα στο σχολείο. Γιατί η πλειοψηφία των ατόμων στο σχολείο δυστυχώς, και όχι για όλους, αυτό δεν είναι, αλλά τυπικά όσοι είναι ιδιαιτεράδες το ξέρουν πολύ καλά ότι εμείς μπαλώνουμε τα μπάλατα των σχολείων. Και είναι πολλά αυτά τα μπάλατα. Γιατί έχω φτάσει πολλές φορές να λέω τα πράγματα του σχολείου ενώ ο καθηγητής δεν τα έχει πει. Δηλαδή κάνω εγώ το μάθημα του καθηγητή που τυπικά θα έπρεπε να είναι συμπληρωματικό. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν εσύ το βρεις το κουμπί του παιδιού και μπορέσεις και το
το προσελκύσεις και το εμπνεύσεις. Η σωστή λέξη είναι έμπνευση. Γιατί ένα παιδί δεν χρειάζεται ούτε να το διδάξεις, ούτε να το. Οτιδήποτε. Ένα παιδί πρέπει να το εμπνεύσεις, και αυτό που λέω και στους μαθητές μου πολλές φορές, εγώ θα σας μάθω το δρόμο. Ακόμα και αν είναι λίγο, όταν κάνεις ιδιαίτερα, είναι λίγο, είσαι με το πιστόλι στον κρόταφο. Γιατί ο γονιός απλά θέλει αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ότι ο γονιός θέλει αποτελέσματα. Πολλοί γονείς είναι πολύ αυστηροί και πολύ σκληροί με τα παιδιά τους, ειδικά και με αυτούς που κάνουν μαθήματα στα παιδιά τους. Γιατί ο γονιός είτε έχει τις δικές του ανασφάλειες, ακόμα και σήμερα δυστυχώς πολλά παιδιά κουβαλάνε τις ανασφάλειες των γονιών τους και οι γονείς βγάζουν πολλές ανασφάλειες πάνω στα παιδιά τους. Γιατί το παιδί θέλει ο γονιός να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε ο γονιός, γιατί ο γονιός έχει αυταπάτες για το παιδί του, γιατί ο γονιός αρνείται να καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό ταλέντο του παιδιού του. Και θα σας πω μια ιστορία πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλοι, γι' αυτό είπα πριν, ότι όλη η δουλειά, είτε είναι πανελλήνιος, οτιδήποτε, πρέπει ο γονιός να καταλάβει από πού ξεκινάει και πού τελειώνει όλο αυτό, να καταλάβει λίγο ότι το παιδί του δεν είναι μηχανή. Γιατί εκεί χάνεται όλο το παιχνίδι. Το παιδί του δεν είναι μια μηχανή. Εμένα το καλό που μου έκανε, αν και μερικές φορές σκέφτομαι ότι μπορεί να μην ήταν τόσο καλό, αλλά ότι οι γονείς μου είχαν εμπιστοσύνη. Και τι εννοώ εμπιστοσύνη. Μερικές φορές λίγο μπορεί να με κούραζε η εμπιστοσύνη των γονιών μου, σε φάση ότι, ξέρεις, θα ήθελα λίγο περισσότερο τέτοιο, αλλά ήξερα ότι οι γονείς μου, επειδή δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν μετά από ένα σημείο την πορεία μου, δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με μένα. Βασικά ποτέ δεν μπορούσαν να ασχοληθούν, γιατί δεν είχαν τις γνώσεις. Μόνος μου έμαθα να διαβάζω, μόνος μου στην πρώτη δημοτικό, από εκεί και πέρα πάντα μόνος μου. Λοιπόν, και επειδή είχαν πάρα πολύ τρομερή εμπιστοσύνη στο τι μπορώ να κάνω και τι όχι. Και μου λέει, κάνε αυτό που θες πραγματικά. Αυτό με βοήθησε λίγο να είμαι πιο ήρεμος σε αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου. Ναι, μεν είχα το άγχος, αλλά ήταν πιο πολύ το άγχος του να μπορέσω από μόνος μου. Γιατί καμιά φορά και τα παιδιά μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Πολλές φορές βασικά, όχι καμιά φορά. Να μπορέσουν να φανούν αντάξια τη εμπιστοσύνη των γονιών του. Ξέρεις, είναι από κάπου θα σου βγει. Ή θα σου βγει επειδή οι γονείς είναι πιστικοί, ή μπορεί να σου βγει επειδή. Αλλά αυτό είναι καλύτερα να έχεις εμπιστοσύνη και να σου βγει να μπορέσεις να φανείς αντάξιος στην εμπιστοσύνη του γονιού σου, παρά να σε πιέζουν οι γονείς σου και να είσαι με το μαστίγιο. Νομίζω ότι είναι ένα κλικ καλύτερο όλο αυτό. Η αυταπάτη των γονών, η νοοτροπία των καθηγητών. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το τι δεν μαθαίνουν τα παιδιά. Έτσι τα παιδιά καταφέρνουν είτε από πολύ μικρά. Βάλε και το σύστημα το οποίο δυστυχώς δεν τα διδάσκει σωστά. Δηλαδή όλα είναι τόσο. Θα σας πω πού άλλαξε εμένα όλο το mentality μου ως καθηγητής. Το mentality μου, και ήταν, δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό στη ζωή μου, αλλά η αντίληψη. Παναγιώτη, και εσύ είχες το ίδιο πράγμα. Παναγιώτης είναι ο αδερφός μου, με τις ίδιες γονείς μεγαλώσαμε. Εσύ είχες βέβαια το καλό ότι είχες εμένα να σε κάνω μαθήματα ιδιαίτερα, αλλά αν και δεν με ακούγες ποτέ, αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, αν και η αλήθεια είναι τον αδερφό μου και είναι η αμαρτία μου αυτή, το λέω, τον έπιασα στην τρίτη ηλικίου. Γιατί είναι αυτό με τα αδέρφια, δεν μπορείς να κάτσεις πολύ κοντά με τα αδέρφια όταν είναι να κάνεις μαθήματα. Λοιπόν, και ποιο είναι τώρα το τέτοιο, γιατί το ξεκινάω και λίγο βλέπω το χάνω λίγο σε φάση. Ότι, κάτι τώρα τι έλεγα για τις πανελλήνιες. Τέλος πάντων, τα παιδιά δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς τα βλέπουν ως μηχανές. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γιατί το παιδί δημιουργεί άγχος. Μάλλον δημιουργείται μέσα στο παιδί άγχος και δεν μπορεί να αποδώσει, αν θέλει να αποδώσει οτιδήποτε. Τέλος πάντων, πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα απ' όλα. Και θα μου πεις, μα είναι παιδί. Γίνεται ένα παιδί να ξεκαθαρίσει μέσα στο κεφάλι του τι θέλει, τι δεν θέλει. Γίνεται να ξεκαθαρίσει ένα παιδί τι θέλει, τι δεν θέλει, όσο νωρίς και να είναι. Και πάντα αλλάζει. Θα σας πω, ας το πάρω λίγο από αυτό το κομμάτι να το κλείσω για να πάω και στο επόμενο. Είχα ένα μαθητή. Θα σας πω όνομα. Ο μαθητής μου αυτός τον είχα από πολύ μικρό. Τον είχα από το δημοτικό. Πάρα πολύ καλό παιδί. Στο δημοτικό μάθαμε μαθηματικά, φυσική, ό,τι είχε εκεί μέσα ρε παιδί μου, με παιχνίδι. Το κάναμε παίζοντας. Το παιδί είχε δυσλεξία. Και αρκετά σοβαρή δυσλεξία, σε φάση δεν μπορούσε να θυμάται. Δεν μπορούσε να θυμάται τίποτα. Σκεφτείτε, μου εκμυστηρεύτηκε στην τρίτη ηλικίου ότι δεν ήξερε την ΑΒ καλά. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια δεν ξέρει. Σε φάση ήταν λίγο. Μου φάνηκε λίγο περίεργο στην τρίτη ηλικίου μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, ήταν αρκετά ιδιαίτερο παιδί. Αλλά είχε ένα ταλέντο. Είχε ένα ταλέντο και το ταλέντο του ήταν η ζωγραφική. Ήταν τρομερό. Δηλαδή, σε φάση το μυαλό του ήταν τόσο δημιουργικό. Δηλαδή, πολλές φορές ερχόταν γεμάτος χαρά και μου φέρνανε τα τετράδια στα οποία ζωγράφιζε. Και μου δείχνε με περηφάνεια, έκανα αυτό, σκέφτηκα αυτό. Και καθόμουν να εκτάβλω και λέω, wow. Τέλος πάντων, ο πατέρας του είχε το. Ενώ είναι πολύ καλός, ρε παιδί μου,
είχε το τέτοιο ότι δεν, ξέρεις, θεωρούσε το παιδί του, ρε παιδί μου, ότι λόγω της δυσλεξίας που έχει και γιατί καμιά φορά ειδικά σε χωριά και αυτά είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα, ότι λόγω της δυσλεξίας που έχει, ότι δεν είναι, δεν μπορεί να έχει τις ίδιες επιλογές, λίγο πιο χαζούλικος από να το θέσω ευγενικά. Οπότε ξέρεις, σε φάση, αυτό που τον απασχολούσε πάρα πολύ είναι πώς θα τα καταφέρει. Γιατί είναι ένα άγχος γενικά για τους γονείς, και ειδικά όταν οι γονείς δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, είτε θέμα δυσλεξίας, γιατί μεγάλο το θέμα της δυσλεξίας πλέον. Όταν ήμουν εγώ μαθητής, δεν ξέραμε την δυσλεξία. Και σίγουρα στα 10 παιδιά υπήρχαν 2 που είχαν δυσλεξία. Αλλά ναι, πλέον τα τελευταία 10 χρόνια στα 10 παιδιά είναι τουλάχιστον τα 7. Και η δυσλεξία είναι μια παγίδα βέβαια, γιατί πολλά παιδιά ενώ έχουν ικανότητες και ταλέντα, επαναπαύονται και το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία. Γιατί ούτε αυτό είναι πανάκια. Και λέει το παιδί, εγώ έχω δυσλεξία, δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Ξέρεις, το βρίσκουν σαν ευκαιρία και δικαιολογία για να επαναπαυτούν. Γιατί ξέρω άτομα με δυσλεξία τα οποία έχουν κάνει τρομερά πράγματα λόγω της δημιουργικότητάς τους και το πώς το διαχειρίστηκαν. Και ένα από αυτά είναι ο φίλος μου ο Βασίλης, ο οποίος ήταν στο φυσικό και ίσως τώρα είναι. Βασικά είναι, έχει τελειώσει η ψυχιατρική, το παράτησε το φυσικό γιατί δεν του άρεσε και πήγε για ψυχιατρική και αυτή τη στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη. Βασίλη, ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Έχω καιρό να σε δω και έχουμε χαθεί, αλλά σε σκέφτομαι. Πολύ καλός. Και μου έλεγε, από αυτόν έμαθα για τη δυσλεξία. Τέλος πάντων. Αλλά πριν να πω για το φίλο, μάλλον έχω 2 ιστορίες ταυτόχρονα που σας λέω. Λοιπόν, γιατί θα το ξεχάσω. Ας πούμε για τον Νικόλα πρώτα και μετά να σας πω για το πώς άλλαξε το ότι εγώ άλλαξε το μυαλό μου μάλλον για όλο αυτό. Γιατί αλλιώς τα βλέπεις απ' έξω, αλλιώς από οτιδήποτε. Ο Νικολάκης λοιπόν ήταν ένα παιδί το οποίο είχε ιδιαίτερα ταλέντα. Ο πατέρας του ήθελε να δώσει πανελλήνιες και εγώ ήμουν στην Τρίτη και σκεφτόμουν πώς θα πάει αυτό το παιδί να δώσει πανελλήνιες ενώ δεν μπορεί να αφομοιώσει τύπους. Και τι σημαίνει τύπους? Του το μαθαίνω σήμερα και αύριο εγώ πρέπει να το ξαναπώ από την αρχή. Δεν μπορεί ένα παιδί να πάει. Και ενώ πάμε τώρα για να κανονίσουμε για την Τρίτη Λυκείου το πώς θα κάνουμε μάθημα, συνεννοούμαστε, πήρε οικονομική ΑΟΘ, του έκανα ΑΟΘ μαθηματικά. Αυτά ήταν τα μαθήματά μου γι' αυτόν. Ακούστε τώρα. Και είμαι σε φάση. Ωραία Νίκο, θα ξεκινήσουμε ΑΟΘ και μαθηματικά. Ξεκινάμε, κάνουμε. Περνάνε 3 μήνες. Είναι Νοέμβριος, Δεκέμβριος, εκεί στα διαγωνίσματα. Και εγώ αυτούς τους 3 μήνες έχουν πάρει τα βοηθήματά μας. Τσάτρα πάτρα τα καταφέρνουμε. Βαριά μένα, αλλά τα καταφέρνουμε. Και εγώ είναι με τα ξύλια στον πατέρα του. Λέω καλύτερα για αρχή. Τα λεφτά, θα διαβάσω τώρα μάγκα σε λίγο το σχολείο, απλά να τελειώσω γιατί θα ξεχαστώ. Λοιπόν, καλύτερα τα λεφτά που θα δώσεις εμένα, και είναι ένα πράγμα που το λέω σε πολλούς γονείς, έχω αφήσει πολλά παιδιά έτσι. Καλύτερα τα λεφτά που θα δίνεις εμένα, και είναι κάτι που το χρησιμοποιώ πάρα πολύ έντονα, ανάλογα να καταλάβω πώς λειτουργεί το κάθε παιδί, βάλτα στην άκρη, ώστε όταν έρθει η ώρα, μην δώσει πανελλήνιες στο παιδί, να βρει κάτι που του αρέσει, σε ένα ΙΕΚ, σε μια σχολή. Και να πάει να ακολουθήσει το ταλέντο του, την ικανότητά του. Και αυτό το είπα στον πατέρα όταν το κάναμε. Αλλά μου λέει θα δώσει. Άξι, θα δώσει. Ωραία. Λοιπόν. Και είναι Νοέμβρης τώρα, οραματιστείτε το έτσι. 3 μήνες εμείς κάνουμε μαθηματικά ΑΟΘ. Εντατικά όμως, έτσι. Με πρόγραμμα full. Για Τρίτη Λυκείου, Πανελλήνιες. Και έρχεται ο Νικολάκης. Λέω Νίκο, κάτσε 2 λεπτά. Επειδή ήμουν από μάθημα σε μάθημα, τα πήγαινα σε ρί. Κάτσε λίγο να κάνω ένα καφέ στα γρήγορα και έρχομαι. Βγάλε τα βιβλία σου, μου λέει γράφω διαγώνισμα. Λέω ωραία, κάτσε να τα δούμε. Πάω να κάνω ένα καφέ. Το σπίτι, ρε παιδί μου, είχε σειρώμενη πόρτα. Πάω, κάνω τον καφέ. Και είμαι τώρα, φανταστείτε το, κρατάω τον καφέ μου, ρε παιδί μου. Είχα κάνει νες, θυμάμαι. Και ανοίγω την πόρτα. Γιατί την είχα κλείσει για να μην ακούγεται φασαρία, ρε παιδί μου. Ανοίγω την πόρτα και βλέπω πάνω στο θρανίο, πάνω στο τέτοιο, χημεία. Χημεία κατεύθυνση και φυσική κατεύθυνση. Μένω, ξέρεις, κρατούσα τον καφέ τον ένας και μένω καθόμουν 5 λεπτά. Δηλαδή, σε φάση προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι βλέπω μπροστά μου. Ξαναλέω, ΑΟΘ και μαθηματικά κάναμε 3 μήνες. Και βλέπω, έτσι κρατάω τον καφέ ρε παιδί μου, και βλέπω πάνω στο θρανίο, χημεία και φυσική κατεύθυνση. Περνάει ένα πεντάλεπτο, κυριολεκτικά 5 λεπτά, απλά καθόμουν και κοιτούσα. Με κοιτούσε και ο Νίκος, ρε παιδί μου. Και είμαι σε φάση, λέω, τι έγινε τώρα. Κλείνω την πόρτα, κάθομαι. Λέω, γιατί κατάλαβα τι είχε παχτεί. Λέω, Νίκο, τι είναι αυτά.
Μου λέει η φυσική και η χημεία. Από πού και σου τον λέω. Λέει γράφω διακόνισμα αύριο. Λέω ρε Νίκο δεν είσαι οικονομικά. Μου λέει κάνω φυσική και χημεία. Λέω αφού είσαι οικονομικά πώς κάνεις φυσική. Λέει δεν πήρα οικονομικά. Τι εννοείς ρε Νίκο δεν πήρες οικονομικά. Μου λέει διάλεξα θετική. Έχουν περάσει 3 μήνες που κάνω μαθήματα. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο. 4 πόσο είναι μετρήστε. Κανονικά όμως φουλ έτσι. Και λέω Νίκο τι είναι αυτά. Και λέω οκ. Okay. Λέω γιατί, αφού δεν, γιατί. Μου λέει τα βρήκα ενδιαφέροντα. Τι να πεις τώρα σε εκείνο το παιδί ρε παιδί μου που καλώς κακώς θεώρησε ότι η χημεία και η φυσική είναι πιο ενδιαφέροντα από τα μαθηματικά, προφανώς. Φυσική είναι πολύ καλύτερη, αλλά πέρα από αυτό. Αλλά οκ. Okay. Καθόμουν τώρα και σκέφτομαι, λέω δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει το οτιδήποτε ρε παιδί μου. Και είμαι τώρα με τον Νικολάκη, λέω ρε Νικολάκη, τόσο καιρό κάνουμε τόσο... Κάπως έτσι παίζει. Απλά γιατί ήταν παρόρμηση την ώρα που πήγε να κάνει την αίτηση, ρε παιδί μου, τι ήταν τότε που κάνανε. Διάλεξα θετική. Αλλά δεν είπε τίποτα 3 μήνες. Και ούτε σε μένα ούτε σε κανέναν. Λοιπόν, ναι, είναι καλύτερα. Αλλά πέρα από αυτό. Καταλαβαίνω τον πόνο ως μαθηματικός, αλλά εντάξει, πέρα από αυτό θα τα βρούμε, μην αγχώνες. Λοιπόν, γιατί σκέψου έχει και μαθηματικά μέσα. Όχι, καμία σχέση. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα παιδί. Λοιπόν. Του λέω ξέρεις κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση που να το πιάσω και που να το τελειώσω σε μία ώρα για να πας να γράψεις τώρα. Παίρνω τον πατέρα τηλέφωνο, του λέω ξέρεις, έχει συμβεί αυτό. Τον λέω Κώστα σοβαρά τώρα. Και του λέω πραγματικά σοβαρά τώρα. Καλός ή κακός, ο μικρός είναι σε φάση ρε παιδί μου. Το ταλέντο του είναι αλλού. Και το ξέρεις ότι το ταλέντο του είναι αλλού. Λοιπόν. Ναι, θα έχεις ένα point. Αλλά κυρίως ήταν πιο πολύ θέμα ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν έχει παιχτεί κάτι άλλο από φόβο. Δεν νομίζω, όχι, επειδή το ξέρω τον Νίκο. Καλά, το παιδί τέλος πάντων. Λοιπόν. Και. Τέλος πάντων, η φάση είναι ότι παίρνω τον πατέρα του και του λέω: ξέρεις κάτι. Το ταλέντο του είναι αλλού. Και το ξέρουμε ότι είναι και στο έχω ξαναπεί. Θες να τον ετοιμάσεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τα σταματήσω τα μαθήματα γιατί δεν είναι σωστό να τον κάνω μαθήματα. Τώρα τι μαθήματα να τον κάνω, ρε παιδί μου, ήδη έχει περάσει πόσο καιρό. Δεν σώζεται η κατάσταση. Και φυσική και χημεία δεν υπάρχει νόημα να πάει εδώ στο Πανελλήνιο στο παιδί. Α ξεκινήσω από Νοέμβριο. Δεν υπάρχει καμία πάνω. Βλακίες. Γιατί μου έχει τύχει αυτό. Μου έχουν έρθει πόσες φορές για Πανελλήνιες 2 μήνες πριν από τις Πανελλήνιες και μου λένε σώσε το παιδί, σώσε το παιδί. Πα εν πλήρη συνειδήση ότι. Οτιδήποτε, να σώσεις οτιδήποτε αν σώζεται που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, και του λέω ξέρεις κάτι, ας τα μαθήματα. Και το ξαναλέω, τα μαθήματα ρε παιδί μου που θα δώσεις, τα λεφτά που θα δώσεις σε μένα, βάλ' τα στην άκρη. Και όταν έρθει η ώρα ο μικρός, δοκίμασε να τον πας στην καλών τεχνών να δώσει εξετάσεις. Ιδάλλως, γιατί και η καλών τεχνών έχει απαιτήσεις και είναι δύσκολη. Λοιπόν, ιδάλλως, βρες ένα όμορφο καλό ΙΕ και έχει πάρα πολύ ωραία για σχεδιαστές, για 1000 πράγματα. Πήγαινε τον να κάτσει να κάνει αυτό που αγαπάει. Και ευτυχώς με άκουσες αυτό. Σταματήσαμε τα μαθήματα. Τον έκανα πολύ λίγα. Ελάχιστα είσαι σε αγγλικά να παρακολουθεί το σχολείο. Και ευτυχώς με άκουσες αυτό. Και ο μικρός πήγε σε ένα ΙΕ για σχεδιαστής. Και νομίζω μετέπειτα είναι και... Και σχεδιαστής, νομίζω, games, κάπως έτσι σε φάση. Γιατί και μου στέλνει προχθές, πριν από καμιά εβδομάδα, τρία, και μια εβδομάδα, δύο, πόσο ήταν, και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει σχεδίασε αυτό. Και είχε φτιάξει ένα card game. Δηλαδή, ένα card game, σκεφτείτε όπως το Magic, με πλήρη όλη η εικονογράφηση και αυτά, οι κάρτες και αυτά. Και λέω, wow, εντάξει. Απίστευτο. Δεν ξέρω, εγώ χαρικά πάρα πολύ. Γιατί μετά από όλα αυτά, έχει μια ωραία ιστορία να λέω, αλλά πέρα από αυτό. Έστω λίγο αργά, αλλά τουλάχιστον έκανε. Ούτε παιδεύτηκε με εξετάσεις, ούτε πήγε να δώσει πανελλήνιες, ούτε ζορίστηκε παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν και έκανε αυτό που αγαπούσε. Και ευτυχώς ο πατέρας του το κατάλαβε και το υποστήριξε, άσχετα άμα ήθελε δεν ήθελε, ρε παιδί μου, στο τέλος ήθελε γιατί πάνω απ' όλα μετράει το παιδί. Και έτσι, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι γονείς περισσότερο, ότι μιλάμε για ζωές. Ζωές που μπορούν να καταστραφούν πολύ εύκολα και μπορεί να είναι πολύ δυστυχισμένες αν κάποιος κάνει αυτό που δεν θέλει και θα σας πω πάνω σε αυτό.
Και κάπως έτσι ο μικρός μου στέλνει κάθε τρεις και λίγο και μου λέει: Έκανα αυτό. Και λέω: Εγώ χαίρομαι μέσα μου και είμαι περήφανος, γιατί κάνει πράγματα που αγαπάει και πραγματικά τα ταλέντα του είναι τρομερά. Και λέω: Μακάρι, όταν ήμουν στην ηλικία του, να είχα το μισό ταλέντο από ό,τι έχει ο μικρός. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο όμως του μάγκα πάνω το τέτοιο και λέει: Νιχάνει να είμαι βαρύκος και έχω παρευρεθεί με οικογένειες που είχαν κοφά παιδιά ή ακόμη και με ολόκληρη οικογένεια και η αντίληψη που έχουν είναι εντυπωσιακή. Και είναι παράξενο γιατί οι σκέφτεσαι έχουν τόσες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, τα αντιμετωπίζουν με τόση ευκολία και απλότητα. Γενικά όλα ξεκινούν από τους γονείς και το πόσο ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τα παιδιά και να τους χτίσουν μια βάση. Αυτό ακριβώς. Και είναι πολλές φορές ότι και αυτό θα ήθελα να κάνω και στα παιδιά μου. Όταν έρθει και η ώρα στο μέλλον, ρε παιδί μου, θα ήθελα να μπορέσω να τους εμφυσίσω κάποια πράγματα, να τους εμφυσίσω μια βάση. Αυτή η βάση είναι το πάντα, γιατί καλώς και ακούω αυτή η βάση. Τέλος πάντων, στο διατάφτα τώρα. Πώς άλλαξε σε μένα όλο αυτό, γιατί και πώς άλλαξε και ως καθηγητής και κυρίως ως φοιτητής και ως καθηγητής. Λοιπόν, ήμουνα τρίτο έτος και τότε, δεν ξέρω γιατί μου κάρφωθηκε στο μυαλό, πήρα ένα μάθημα, εφαρμοσμένη φυσική λεγόταν, που ήταν μάθημα κατεύθυνσης και αυτό μου άλλαξε όλο το μετέπειτα, ρε παιδί, πραγματικά μου άλλαξε όλο το μετέπειτα. Ήταν μια τυχαία επιλογή και πήγα σε ένα μάθημα που λεγόταν εφαρμοσμένη φυσική. Λοιπόν, ήταν το τέταρτο έτος, εγώ ήμουν τρίτο έτος, μπαίνω ψαρωμένος μέσα γιατί όλοι ήταν μεγάλοι, μόνο εγώ ήμουν ο μικρός, μπορούσε να παρακολουθήσει, αλλά δεν το είχα κάνει ποτέ και μπορούσε να το δηλώσει κιόλας γιατί ήταν επιλογή. Λοιπόν, και καθόμαι, μπαίνει ο καθηγητής, δεν τον είχα ξανά δει αυτόν τον καθηγητή, όσο καιρό και να στεριούδης. Τον είχα και στην πτυχιακή μου μετά, καταλαβαίνετε πόσο πολύ με επηρέασε όλο αυτό. Μπαίνει μέσα και ξεκινάει το μάθημα. Το μάθημα εφαρμοσμένη φυσική είχε να κάνει με μηχανές εσωτερικής καύσης, δίζελ και τετράχρονους κινητήρες και όλα αυτά τα ωραία, αντλίες καινού, κινητήρες jet. Δηλαδή είχε να κάνει με τη μηχανική του θέματος, πώς εσύ θα υποστηρίξεις τη φυσική για να φτιάξεις ένα κινητήρα, παντός τύπου, για να ρουφάει αέρα, να βγάζει κενό. Να μάλλον δημιουργεί κοινό, να το θέσω πιο σωστά. Πώς θα φτιάξεις ένα jet κινητήρα, τι χρειάζεται για να μπορέσεις να το ρυθμίσεις, πώς θα φτιάξεις ένα κύκλο ώστε η μηχανή σου να δουλεύει. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και το πρώτο πράγμα που είπε, γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, έχει να κάνει μετά το σπίτι. Γιατί στο σπίτι κάποιος θα πάρει τη βάση. Τη βάση στην οποία θα στέκεται. Μετέπειτα έρχεται το θέμα του καθηγητή. Γιατί μετά από τον πατέρα και τη μητέρα και την οικογένεια έρχεται ο καθηγητής. Γιατί και ο ρόλος του καθηγητή είναι πολύ σημαντικός. Λοιπόν, μπαίνει μέσα και λέει το εξής όμορφο. Μου έρχεστε εδώ πέρα και η πρώτη του λέξη ήταν μετά που γνωριστήκαμε, μας λέει με ο τάδες, ο Στεριούδης και αυτά. Λέει, έρχεστε εδώ πέρα και μαθαίνετε να κάνετε ένα κάρο μαλακίες. Πρώτη φορά άκουσα καθηγητή στη ζωή μου να μιλάει έτσι μέσα σε μάθημα. Είχαμε κι άλλους οι οποίοι ήταν λίγο περίεργοι και αυτά, είχαν τα τρελά τους. Και λέει, μια ζωή, εδώ μέσα στο τέτοιο, έρχονται και σας μαθαίνουν να κάνουν μαλακίες. Μαθαίνετε το ένα, μαθαίνετε το άλλο και στο τέλος δεν ξέρετε να κάνετε τίποτα. Όσοι είστε εδώ μέσα, θα σας μάθω με βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, 5 βασικά πράγματα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε το μάθημα, να μπορέσετε να λύσετε τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν πάνω στο μάθημα και όσα χρόνια και να περάσουν, θα τα θυμάστε. Εγώ είχα σοκαριστεί, λέω, τι έγινε τώρα, σε τι σχολή ήρθα, είμαι τόσα χρόνια εδώ, είμαι τρίτο έτος. Τι γένεν, πώς. Και ξεκινάει λοιπόν, περιττώ να σας πω, έχουν περάσει από το 2008 έχουν περάσει 13 χρόνια, ακόμα τα θυμάμαι. Ό,τι μας έλεγε, δεν έχω ανοίξει βιβλίο από ό,τι έχει πει, μέσα στο κεφάλι μου είναι ακόμα τυπωμένα. Λοιπόν, αυτό, παρατηρώντας το πώς λειτουργεί πάνω μου, με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και όχι μόνο με εντυπωσίασε, είδα ότι δουλεύει. Το να είσαι to the point. Βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3. Δεν χρειάζεται πατσαβούρες, πατσαλήματα. Και από τότε συνειδητοποίησα ότι αυτό που χρειάζεται ένας μαθητής για να μάθει 2-3 πράγματα είναι να του τα λες όσο πιο απλά γίνεται. Να είσαι όσο πιο απλός και στο to the point.
Και πάνω απ' όλα, το μεγάλο λάθος των καθηγητών, και το λέγαμε στο πανεπιστήμιο, γιατί στο πανεπιστήμιο, όσοι ξέρετε, γιατί όλοι περισσότερο έχετε πάει, είσαι ΤΕΗ, οτιδήποτε είστε, ρε παιδί μου, σε φάση, είσαι σχολές, είσαι ΙΕΚ, όπου γουστάρετε και είστε, ξέρετε ότι πολλές φορές σε μαθαίνουν, και αυτό το μαθάμε πολύ, κυρίως όταν ήμασταν και μαθητές, σε προετοιμάζουν να φτιάχνεις συνορμολογίες. Ένα κάρο να βάζεις τις βίδες, να δένεις το κάρο, και όταν έρχεται η ώρα των εξετάσεων σε βάζουν να φτιάξεις ένα διαστημόπλιο για να πάει στο ΔΙΑ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο είναι το μέγα λάθος. Σε προετοιμάζει για κάτι άλλο, σου ζητάει κάτι άλλο και στο τέλος σε παρατάει και σου λέει ας τα ξέρεις, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν... Οπότε κάπου εκεί για μένα ήταν η πρώτη φορά που στη ζωή μου κατάλαβα ότι το να είσαι καθηγητής και το να μπορείς να διδάξεις βασικά πρέπει να είσαι απλός. Πρέπει να μπορείς να τα λες όσο πιο σωστά γίνεται, όσο πιο περιεκτικά γίνεται και να μπορέσεις να φτιάξεις τη σύνδεση ανάμεσα σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή από το βήμα 1 στο βήμα 2 να μπορεί να καταλάβει ο άλλος τι γίνεται. Να μπορείς να καθοδηγήσεις τον άλλον. Λοιπόν, και κάπως έτσι η κατεύθυνσή μου έγινε εφαρμοσμένη. Εκεί που ήταν ένα απλό μάθημα επιλογής κατά λάθος έγινε. Ο καθηγητής αυτός ανέλαβε την πτυχιακή μου, την οποία τέλεσα με 10. Εφαρμοσμένη υπολογιστική τομογραφία και τομογραφία κτίνων Χ ήταν η πτυχιακή μου. Λοιπόν. Και αυτό το πράγμα άλλαξε τον τρόπο που συμπεριφέρομαι και που λειτουργώ ως καθηγητής, τουλάχιστον στα παιδιά που κάνω μαθήματα μέχρι και σήμερα. Γιατί, καλώς ή κακώς, σας ξαναλέω, μετά τους γονείς το μεγαλύτερο ρόλο στο τι και πώς ένα παιδί θα μπορέσει να κάνει είναι ο καθηγητής. Και θα μου πεις και θα πούνε και θα υποθεί ότι και τι γίνεται εάν σε ένα σχολείο όλοι οι καθηγητές είναι χάλια. Που γίνεται. Και το λέω ότι όντας μαθητής, οι καθηγητές που είχα σε ένα σχολείο, οι καθηγητές που είχα σε όλα τα σχολεία μάλλον που πέρασα, αν τους μετρήσω, οι καθηγητές που άλλαξαν, που τους θυμάμαι μέχρι και σήμερα και που ήταν καλοί μέσα στο σωρό, ήταν αυτές οι πτυχιακές είναι μεγάλο θέμα. Και η Ελένη από εδώ έχει πραγματικά πονέσει για το θέμα της πτυχιακής, αλλά ναι, το ξέρω, αυτές οι πτυχιακές είναι μεγάλο θέμα. Πάντως, αν μπορώ να θυμηθώ, τους καθηγητές ήταν ένας στην τρίτη λυκείου, ένας στην πρώτη λυκείου, μία καθηγήτρια αρχαίων στη δευτέρα λυκείου, και αυτό ήτανε. Αυτοί ήταν οι καθηγητές οι οποίοι και στο πανεπιστήμιο Αστεριώδης και ο Λαλαζίσης και ο Μουστακίδης, αυτοί οι τρεις. Λοιπόν, καλή τους ώρα, χαιρετίσματα όπου και να είστε. Αν το δείτε ποτέ. Λοιπόν, στο τέταρτο δεύτερο κατάλαβα τι πραγματικά είναι στατιστική από μάθημα επιλογής. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν εγγυάται κανένας ότι θα είναι καλά. Ποτέ δεν είναι καλά. Η πλειοψηφία δυστυχώς σε ένα σχολείο είναι χάλια. Είναι χάλια για διάφορους λόγους. Οι καλύτεροι καθηγητές είναι αυτοί που ήταν ιδιαιτεράδες σε φροντιστήρια οτιδήποτε, διορίστηκαν και τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο της ζωής τους μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον, αυτά που έμαθαν στα ιδιαίτερα τα πέρασαν στα παιδιά. Γιατί στα ιδιαίτερα, καλώς ή καθώς, μαθαίνεις να είσαι αυτό που σας είπα. Βήμα 1, και όχι πάντα πετυχημένα, δεν το κάνουν όλοι πετυχημένα, αλλά μαθαίνεις να είσαι πολύ κοντά στο βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, ρε παιδί μου, να έχεις μια μέθοδο. Λοιπόν, μετά ξεκινάει η φθορά. Οι περισσότεροι καθηγητές, καλώς ή κακώς, γιατί είναι βόλεμα και δεν θα πω ψέματα, είναι ένα βόλεμα και η αλήθεια είναι, και ντρέπομαι που το λέω, μερικές φορές. Δεν το ξέρω αυτό να σου πω την αλήθεια, αν ήταν υποστηρικτής. Η αλήθεια είναι σε αυτό, θα σου πω ψέματα. Λοιπόν. Ναι, είναι πολλά. Είναι θέμα. Μα, να σας πω κάτι. Τους μαθητές θα τους κερδίσεις. Τους μαθητές θα τους εμπνεύσεις. Αυτό είναι το θέμα. Ας πούμε, τώρα και με την Ελένη που διαβάζαμε το να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις, που έχει να κάνει με αυτό το θέμα, είναι ότι είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Παναγιώτη, άστοση. Με την πτυχιακή δεν σε παίρνει να μιλάς για πτυχιακές. Λοιπόν, και είναι σε φάση, ρε παιδί μου, ότι το μαθητή τον εμπνέεις. Και το μαθητή δεν τον διδάσκεις, δεν είναι, τι να τον διδάξεις. Αυτό που μπορείς
να δείξεις ένα μαθητή, να του δείξεις και να τον καθοδηγήσεις σε κάποια βασικά πράγματα. Το λέω πολλές φορές, και δεν θα έπρεπε ξαναλέω, γιατί ίσως το πει κάποιος είσαι ιδιαιτεράς και πρέπει απλά να πας να δώσεις εξετάσεις, να περάσεις, να γράψεις καλά και να φύγει. Αλλά το λέω στα παιδιά πολλές φορές ότι ξέρεις κάτι, θα σου δείξω αυτό το δρόμο, αυτό το δρόμο και αυτό το δρόμο. Θα δούμε τι ταιριάζει πάνω στο δικό σου στυλ. Και από εκεί και πέρα θα εφαρμόζεις αυτό. Άσχετα με υπάρχουν 200 δρόμοι που μπορείς να ακολουθήσεις, εσύ θα ακολουθήσεις το δρόμο που μπορείς και που θες να ακολουθήσεις. Όταν πρόκειται τουλάχιστον στο πώς να λύνεις προβλήματα ή οτιδήποτε. Κάτι αντίστοιχο σημαίνει και στη δική μου σχολή, στην ιατρική, που καθόμαστε και μαθαίνουμε παθολογίες, νόσους, θεραπείες. Πάμε στην κλινική και μας λέει: να ακροάζεστε, ξέρετε. Το πιο απλό να μάθεις να ακούσεις την καρδιά. Λοιπόν, άμα δεν μάθεις τη φυσιολογική καρδιά, πώς ακούγεται, πώς μαθαίνεις την παθολογική. Εδώ. Να πω ότι μας ξέσκησε στην ακρόαση, με ασθενείς θες, μεταξύ των φοιτητών θες, μόνο στον είπε. Είστε σε φάση. Λοιπόν. Και είμαστε σε φάση, ναι, ότι ισχύει αυτό και είχε δίκιο. Και τώρα έρχεται το κομμάτι. Γιατί οι Πανελληνίες έχουν πολλά κομμάτια. Είναι το κομμάτι μέχρι να φτάσεις στις Πανελληνίες. Έχεις το κομμάτι την ώρα που γράφεις τις Πανελληνίες και έχεις και το κομμάτι μετά από τις Πανελληνίες. Τέλος πάντων, το θέμα του πριν από τις Πανελλήνιες είναι πολύ σύνθετο και έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με τους γονείς, έχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει με όλα. Σίγουρα δεν σταματάνε όλα και δεν τελειώνουν. Και σίγουρα δεν χρειάζεται απελπισία. Πολλές φορές ένας άνθρωπος στον δρόμο του θα τον βρει όπως και να έρθει η ζωή. Μπορεί από το πουθενά να βρει κάτι το οποίο θα του πει: «Οπα, εδώ είμαι καλός». Και είναι μεγάλη υπόθεση κάποιος να βρει σε τι είναι καλός και να μπορέσει να το κάνει καλά αυτό το οποίο είναι καλός. Τώρα. Έχουμε το κακό και ισχύει μέχρι και σήμερα που λέμε ότι έχουμε θεοποιήσει στο μυαλό μας τις Πανελλήνιες και σε φάση έχουμε πολύ άσχημα ακόμα και σήμερα ξαναλέω δουλειές λίγο πιο αγροτικές, λίγο πιο απλές. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ μεγάλωσα σε χωριό, μεγάλωσα από αγροτική οικογένεια και ξέρεις, κατάλαβα από πρώτο χέρι, παιδί μου, ότι καλός ή κακός. Πολλοί γονείς θεωρούσαν και θεωρούν και το βίωσα και από φίλους και από οτιδήποτε ότι ξέρεις κάτι, η ιστορία υποτιμάμε πάρα πολύ το δούλευμα της γης. Υποτιμάμε πάρα πολύ τις αγροτικές δουλειές. Το να είσαι αγρότης, το να είσαι κτηνοτρόφος, το να είσαι οτιδήποτε. Και το έχω πει σε πολλούς μαθητές με αυτό ότι δεν είναι ντροπή να είσαι γεωργός, δεν είναι ντροπή να είσαι οτιδήποτε. Αυτό που χρειάζεται, γιατί. Ξέρεις, κάποιος σου λέει: «Εγώ θα είμαι μόνο αυτό». Και λέει: «Μα εμένα μόνο τα πρόβατα, μου αρέσουν και τίποτα άλλο». Λοιπόν, αυτό με το χαρτί που λες, ναι. Λοιπόν, αλλά το έχω πει και σε πολλούς μαθητές μου αυτό το πράγμα. Γίνε, αν γουστάρεις και σ' αρέσει, ο καλύτερος γεωργός. Δεν έχει να λέει με πανελληνίες οτιδήποτε. Αλλά αν θες να γίνεις τουλάχιστον ένας γεωργός που όχι απλά θα υπάρχει, ρε παιδί μου, γίνε ένας γεωργός και εξέλιξε το. Φτιάξε τις μονάδες σου, φτιάξε τα εργαλεία σου, φτιάξε τα πάντα όλα. Δηλαδή, δεν είναι υποτιμητικό να είσαι γεωργός. Εγώ πάντα σκεφτόμουν ότι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι είναι ο πυρήνας, είναι πρωτογενής παραγωγή και τυπικά, αν γίνουν όλοι γιατροί, δικηγόροι, οτιδήποτε, ποιος θα τους ταΐζει όλους αυτούς. Δηλαδή, σε φάση ρε παιδί μου, πάντα το σκεφτόμουν ως μαθητής και πιο μικρός όταν ήμουν έτσι, ότι ρε παιδί μου, σε φάση. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα κάποιος να ασχολείται με τη γη. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Μπορεί στο μυαλό του Έλληνα, επειδή ο Έλληνας έχει πονέσει και θέλει να ξεφύγει, γιατί βλέπει όλα αυτά όσα βλέπει, ρε παιδί μου. Είναι πολύ μεγάλο. Και είναι πολλά τα λεφτά. Δεν είναι μόνο θέμα οτιδήποτε. Γενικά, οι αγροτικές, αν ξέρεις να αφαιρθείς σωστά, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ή θα το κάνεις σωστά, ή θα το κάνεις κουτσά. Και όταν το κάνεις κουτσά, δεν πρόκειται να το εξελίξεις και να το πας εκεί που πρέπει να πάει. Οπότε η συμβουλή μου ήταν πάντα στους μαθητές μου: θες να ασχοληθείς με τα γεωργικά. Κάν το και άσε πανελλήνιες και βλακίες, αλλά κάν το σωστά. Και άμα θες, δώσε λίγο παραέξω, βρες κάτι που να υποστηρίζει αυτό που κάνεις και μάθε. Κάνε σεμινάρια, κάνε οτιδήποτε πάνω στον τομέα σου και γίνε καλύτερος στον τομέα σου. Θες να γίνεις ο καλύτερος βοσκός, ο καλύτερος κτηνοτρόφος, μάλλον το θες πιο σωστά. Πήγαινε και μάθε αυτό που σ' αρέσει. Εξωτερικά, μην περιμένεις τις πανελλήνιες να στο μάθει κάποιος ή οτιδήποτε. Άσχετα αν δεν πας για. Πώς το λένε, άσχετα άμα δεν πας για γεωπόνωση ή οτιδήποτε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Τέλος πάντων, και τώρα είναι το θέμα των εξετάσεων. Μεγάλο θέμα όταν γράφεις τις εξετάσεις. Μέχρι να φτάσεις ως εκεί είναι ένα άλλο θέμα. Το μόνο που μπορώ να πω και που λέω στους μαθητές μου στις εξετάσεις είναι και ας πούμε σε μένα ήταν όταν φτάσεις στο τετελεσμένο. Δεν σε νοιάζει. Εμένα έτσι ήμουν όταν ήμουν μικρός. Λοιπόν,
αλυσίδα είναι όλα και απλά ο καθένας καλείται να έχει έναν ή και περισσότερους ρόλους, εμπειρίες, ακριβώς, ακριβώς. Και κάθε δουλειά σε μαθαίνει για ένα πράγμα. Κάθε δουλειά σε μαθαίνει και από κάτι. Ας πούμε, το να είσαι σερβιτόρος σε μαθαίνει να διαχειρίζεσαι κόσμο, το να δουλεύεις σε ένα κατάστημα, να διαχειρίζεσαι το εμπόριο, το εμπόρευμα και τα λεφτά. Σου μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα από κάθε δουλειά. Το να είσαι στα χωράφια, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τον κόπο και το πώς θα μπορέσεις να λειτουργήσεις. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Όλα είναι ένα σχολείο και έχει τύχει πολλές φορές και σε συζητήσεις και σε άτομα που έχουν τύχει να έχουν όρεξη να μοιρονευτούν ή να μικροϊδέψουν. Όταν, γιατί υπάρχει και αυτό το ωραίο στα χωριά, που όταν για παράδειγμα σε δούνε και ασχολείσαι με κάτι πνευματικό, υποτίθεται, γιατί του να είσαι καθηγητής, υποτίθεται ότι χρησιμοποιείς λίγο το μυαλό σου περισσότερο και όχι το σώμα σου. Λοιπόν, άμα σε δούνε να πας στα χωράφια, θα έρθει ο άλλος και θα σου πει: τι έγινε, Σάλιακα, όπως λέει και ο Ορδιόμκα, τι έγινε, ρε Σάλιακα, σε φάση. Γιατί μου έχει τύχει και αυτό και σου το έχω ξαναπεί, να με ρωτήσουν φασόλια μάζευα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Μιχαηλόβιτς. Λοιπόν, φασόλια μάζευα και έρχεται ο άλλος να με κοροϊδέψει γιατί μάζευα φασόλια και μου λέει τι είναι καλύτερο, η δουλειά ή τα γράμματα. Η δουλειά ή τα γράμματα. Και εκεί ήταν μια άλλη αναλαμπή, η οποία σας το έχω ξαναπεί νομίζω και άλλη φορά, ότι και το ένα το χρειάζεσαι και το άλλο. Για να κάνεις τη δουλειά σου καλύτερη πρέπει να ξέρεις, όπως λέμε, γράμματα, γιατί είναι αυτό το γράμματα, γιατί πολλοί το λένε υποτιμητικά το γράμματα. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν γράμματα, πρέπει να ξέρεις πώς τη δουλειά σου θα την κάνεις καλύτερη. Όταν όμως είναι να ξέρεις, γιατί υπάρχει και το άλλο, αν μάθεις γράμματα πρέπει να έχεις και την εμπειρία του πεζοδρομίου. Να έχεις φάει λίγο και τα μούτρα σου σε μια άλλη δουλειά. Γιατί αυτό σε κάνει λίγο πιο άνθρωπο, σε προσγειώνει λίγο. Και νομίζω ότι θα σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πάρα πολλούς ξέρετε και ξέρουμε πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι απλά βγήκαν από τις οικογένειές τους, έκαναν μόνο αυτό, ακαδημαϊκή καριέρα και δεν είχαν ποτέ την ενσυναίσθηση. Γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα η ενσυναίσθηση, να καταλαβαίνει τον πόνο του άλλου, ρε παιδί μου. Απρόσιτοι άνθρωποι. Άνθρωποι που ήταν μόνο για την επιστήμη τους και ζούσαν μόνο για την επιστήμη τους. Αλλά χάλια άνθρωποι. Άνθρωποι που δεν καταλάβαιναν, πήγαινες να τους μιλήσεις και να τους πεις: ξέρεις κάτι, δουλεύω με ροκάματο και κάνω παράλληλα και τα μαθήματα και έρχομαι να δώσω μάθημα για να περάσω. Και να σου πούνε: τι με νοιάζει εμένα, κόψε το λαιμό σου. Έχει τύχει να τσακωθώ με καθηγητή, έχει τύχει να τσακωθώ με καθηγητή και να μου λέει ότι η Ελλάδα πάει κατά διάολο γιατί υπάρχουν φοιτητές που είναι σαν και εμένα. Και μου λέει: επειδή υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα. Μου λέει συγκεκριμένα, αυτή η χώρα δεν πρόκειται ποτέ να πάει σωστά. Ήταν τα λόγια του. Ακόμα τα θυμάμαι. Λοιπόν, γιατί είχα γράψει, είχα περάσει και επειδή δεν διόρθωνε σωστά, πήγα να δούμε το γραπτό. Και μου λέει, σήκω και φύγε, δεν μπορώ εδώ, δεν θέλω να σε βλέπω. Και θα έπρεπε να ντρέπεσαι, μου λέει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα σε αυτή τη χώρα και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η χώρα να πάει σωστά. Τέλος πάντων, ανάλυση 3 έκανε ο συγκεκριμένος καθηγητής. Λοιπόν. Τέλος πάντων, γι' αυτό σας λέω, λείπει η ενσυναίσθηση. Και όπως λέει και ο Μιχαηλόβιτς, πρέπει να είσαι και το αλωνίου του σωληνιού. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και άλλο αγράμματος, είναι τεράστιο το αγράμματος από το αμόρφωτος, γιατί όπως λέει και η Ελένη από κάτω, η μάνα γίνει soft. Τι λέει, δίνει soft skills όσοι το υποτιμούν πιθανότητα να είναι κομπλεξικοί. Ναι, και όχι μόνο. Οι περισσότεροι καθηγητές AI νομίζω έτσι είναι. Πέρα από το κληρονομικό δίκαιο, οι περισσότεροι είναι και αρκετά ευνοημένοι από ότι λίγους ξέρω μέχρι τώρα. Υπάρχουν βέβαια ευκαιρίες, αλλά καλώς ή κακώς χάνεται το ύπαφι. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Το έχω συναντήσει. Και λέω γιατί είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άνθρωποι, όπως λέει και από κάτω η Ελένη, είναι ότι είμαστε άνθρωποι, όλα τα άλλα. Ναι. Άνθρωπος δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Λοιπόν, με όλη τη σημασία της λέξης μαθαίνεις. Και πάνω απ' όλα δεν πρέπει να είσαι με παροπίδες. Γι' αυτό ξαναλέω. Ο συνδυασμός, και το λέω και στα παιδιά τώρα, αν τύχει και το ακούσει κανένα παιδί που θα δώσει πανελλήνιες, ρε παιδί μου, το ότι θα πας σε μια σχολή, το ότι θα περάσεις κάπου, δεν σε κάνει περισσότερο άνθρωπο ή περισσότερο καλύτερο από κάποιον άλλον. Γενικά, πρέπει να ξέρεις πώς λειτουργεί και ο κόσμος. Πώς λειτουργεί και. Αν πεις, δεν έχουν όλη την ευκαιρία να πάνε σε ένα χωράφι, προφανώς, και είναι πολύ τυχεροί όσοι μπορούν να το ζήσουν και αυτό παράλληλα, γιατί καταλαβαίνεις και την άλλη οπτική. Αλλά σίγουρα, όπως πιο σωστά, είναι να μπορείς. Να έχεις συνέστηση αυτό, να μπορείς να καταλαβαίνεις. Και αυτό έρχεται πολύ εύκολα αν τα κάνεις όλα. Γι' αυτό σας ξαναλέω, οι εξετάσεις δεν είναι πανάκια. Το θα περάσεις το φυσικό, το θα περάσεις οπουδήποτε. Θα περάσεις πολιτικός, μηχανικός ή γιατρός, δεν σε κάνει κάτι παραπάνω από κάποιον άλλον ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα
που κάθεσαι εκείνη την ώρα να γράψεις και όλα έχουν τελειώσει. Για μένα όταν ερχόταν η ώρα των εξετάσεων είχε τελειώσει η ιστορία. Ό,τι έμαθα, έμαθα. Και το αστείο ποιο είναι, ότι αυτό το τετελεσμένο πάντα, το ότι δεν πάει κάτι παραπέρα, δηλαδή δεν μπορείς να πας ούτε μπρος ούτε πίσω, μόνο μπρος μπορείς να πας πίσω, δεν μπορείς να πας γιατί δεν μπορείς να μάθεις κάτι άλλο. Με να μηρεμούσε πάντα. Για κάποιο λόγο αυτό το τετελεσμένο, το ότι ξέρεις κάτι, τώρα γράφω. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Εμένα ξεκαθάριζε πολλά πράγματα μέσα στο κεφάλι μου. Ή τα ήξερε είτε όχι. Ή τα ξεχνούσε είτε όχι αυτόν άλλο Παπαευαγγέλιο. Λοιπόν. Αυτό που θα ήθελα να πω λίγο, γιατί και αυτό είναι χρήσιμο. Όταν κάποιος έρχεται η ώρα να το κάνει αυτό, καλό θα είναι να τα κάνει βήμα-βήμα, ένα-ένα. Γιατί έχω δει ανθρώπους να καταστρέφονται από την πολύ χαρά τους επειδή τα ξέρουν. Ναι, έχω δει και ανθρώπους επειδή βιάζονται. Λοιπόν, οπότε τα πας πάντα βήμα-βήμα. Το να μην ξέρει κάποιος γράμματα. Ισχύει. Ισχύει. Δηλαδή. Σας λέω, εμένα ο μπαμπάς μου και η μάνα μου. Μάνα μου έβγαλε την τρίτη δημοτικού μόνο και στα πρόβατα μεγάλωσε. Μπαμπάς μου έβγαλε την έκτη, αλλά σε φάση. Που έχω τους γονείς μου, τους έχω πρότυπο για παράδειγμα για μένα. Και τον πατέρα μου δηλαδή, ρε παιδί μου, έχω μάθει τα φάνταστα μαθήματα ζωής από τον πατέρα μου μέχρι σήμερα. Και μακάρι, πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να σκέφτομαι ότι μακάρι να μπορούσα να του μοιάσω τόσο δά, ρε παιδί μου, σε κάποια πράγματα. Γενικά. Είναι πολύ. Δεν χρειάζεται, ναι. Γιατί γίνεσαι άλλη πάστα άνθρωπο, γίνεσαι διαφορετικό άνθρωπο, ρε παιδί μου, έχοντα βιώματα από πολλά πράγματα. Και όχι μόνο αναγκαστικά βιώματα, βιώματα που τα μαθαίνει. Λοιπόν. Και έρχεται τώρα το κρίσιμο σημείο. Και ποιο είναι το κρίσιμο σημείο? Ότι θα έρθει η ώρα των Πανελληνίων, θα δώσει. Ό,τι γίνει, έγινε. Εκεί πέρα, τέλο. Φεύγει μετά. Εγώ έχω πάντα το θέμα του να τα ξεχνάω όλα. Τι εννοώ όλα? Με το που έβγαινα από το. Με το που έβγαινα από την τάξη, δεν θυμόμουν τίποτα. Καθάριζα το μυαλό μου, σβήναν όλα αυτόματα. Καθάριζα το μυαλό μου για να χρησιμοποιήσω τον ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο για το επόμενο μάθημα. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Και τέλος πάντων, αφού ξεμπερδεύσα αυτό το πράγμα, γιατί τη αμπουστή είναι, μια εβδομάδα ιστορία είναι που περνάει πολύ πιο γρήγορα. Έρχεται η ώρα του να διαλέξεις. Έρχεται η ώρα του να διαλέξεις τι θα κάνεις. Έγραψες. Δεν έγραψες. Ήσουν ατυχερός, ήσουν άτυχος, ό,τι και να γίνει. Και έρχεται η ώρα λοιπόν να διαλέξεις το τι θα κάνεις και τι θα κάνεις. Τι θα αποφασίσεις. Εάν δεν γράψεις Πανελλήνιες, σας ξαναλέω, δεν χάλασε ο κόσμος. Και τι έγινε. Ούτε καλύτερος είσαι, ούτε χειρότερος από κάποιον. Απλά έτυχε, ήσουν άτυχος, δεν ήσουν αδιαβασμένος. Χίλια δυο δεν μπορούν να παίξουν. Οκ. Okay. Έρχεται η ώρα του να αποφασίσεις τι θα κάνεις από εκεί και πέρα. Και θα το χρησιμοποιήσω είτε έγραψες είτε δεν έγραψες. Και θα χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα τον εαυτό μου. Γιατί πολλές φορές αυτό το χρησιμοποιώ και σαν παράδειγμα στα παιδιά όταν καθόμαστε και συζητάμε. Μέχρι και να γράψω Πανελλήνιες, ήθελα να περάσω σε μια στρατιωτική σχολή. Γιατί. Και μιλάμε για χρόνια. Από την τρίτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου, μια εβδομάδα πριν από τις Πανελλήνιες, ήθελα να περάσω σε στρατιωτική σχολή. Πήγα, έδωσα και αθλήματα και αυτά. Λοιπόν. Αλλά, ποιο είναι το αλλά? 2 μέρες πριν να κάνω το βιομηχανογραφικό μου. Λοιπόν, το μόνο μόρφος είναι η ευχαίρεια του λόγου. Ναι, αλλά και αυτό. Και αυτό, ναι, τώρα εντάξει, ο Παναγιώτης είναι ο αυτόνομος είναι ο αδερφός μου, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο μπαμπάς έχει το κακό, τώρα που λέει και ο αδερφός μου, ότι, ξέρεις, δεν έχει την ευχαίρεια του λόγου. Και ίσως καμιά φορά να γίνεται λίγο, ξέρεις, λίγο πιο. Να τα λέει λίγο πιο. Όταν τα λες έξω από τα δόντια και δεν έχεις tact ή δεν έχεις τον τρόπο να τα πεις, μπορεί να παρεξηγηθείς πολύ εύκολα. Ειδικά μέσα και λίγο έντονος χαρακτήρας. Αλλά αυτό δεν γίνεται, δαμάζεται. Και καμιά φορά μπορεί να είναι και αποτιμητέως σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, 2 μέρες λοιπόν πριν από τις εξετάσεις έγινε το εξής στο κεφάλι μου. Κάθομαι, ήξερα πώς έγραψα. Ήξερα ότι περνούσα σε κάποιες στρατιωτικές. Ότι θα πήγαινα για τις εξετάσεις, γιατί το μηχανογραφικό το κάνεις πριν από τις εξετάσεις. Λοιπόν. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, πες ότι όλα πάνε στραβά. Πού πήγαν στραβά με τις τέτοιες, γιατί κόπηκα τότε στις τέτοιες, κόπηκα λόγω κιλών, γιατί είχα παραπάνω κιλά από το μέσο, από το επιτρεπτό. Λοιπόν. Και σκέφτομαι, πες ότι όλα πάνε στραβά. Και δεν πάει, το θέλω πραγματικά. Θέλω πραγματικά να δώσω για στρατιωτικές. Κάθομαι και σκέφτομαι και λέω,
ας μην κοροϊδευόμαστε, λέω στον εαυτό μου. Γιατί δεν είμαι χαζός άνθρωπος. Καταλάβαινα ότι θα με κόβαν για τα κιλά. Ήξερα από πριν ότι θα κοπώ για τα κιλά. Δεν έτρεφα αυταπάτες. Είχα παραπάνω κιλά από το επιτρεπτό όριο, ρε παιδί μου. Δεν είχα καθόλου αυταπάτες αυτό. Και λέω, κάτσε κάτω. Αυτό που λες τόσα χρόνια και κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να ισχύσει. Το ήξερες εξ αρχής. Άρα, εντωμεταξύ τώρα αυτή είναι η κουβέντα που έκανα με τον εαυτό μου. Ωραία, ας το δούμε ρεαλιστικά. Φεύγουν οι σχολές αυτές. Τι είναι αυτό? Και το λέω τώρα σαν συμβουλή αυτό το πράγμα. Όντως το λέω σαν συμβουλή σε παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν ή οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί κάνοντας κάτι, ρε παιδί μου, μετέπειτα στη ζωή του, είτε σε εξετάσεις είτε μετά, είτε για οτιδήποτε είναι αυτό. Λέω στον εαυτό μου το εξής πράγμα. Λέω, τι είναι αυτό το οποίο θες να κάνεις σε όλη σου τη ζωή και να μπορέσεις να ζεις από αυτό? Αλλά πριν από αυτό, τι σ' αρέσει? Η πρώτη ερώτηση πριν από αυτήν. Τι μ' αρέσει πραγματικά? Η αλήθεια είναι ότι ζωρίστηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν τι μ' αρέσει. Είναι πολύ δύσκολο. Κάντε στον εαυτό σας αυτή την ερώτηση. Τι σας αρέσει πραγματικά? Τι είναι αυτό που σας ευχαριστεί? Όταν αφορά τέτοιο θέμα, ρε παιδί μου, σχολείο, δουλειά, οτιδήποτε. Και σκεφτόμουν ότι, ξέρεις κάτι, σκεφτόμουν ότι πολλές φορές, γιατί έπιανα τον εαυτό μου τα καλοκαίρια, να πηγαίνω, ξέρεις, στο σχολείο, στο δημοτικό, οτιδήποτε, και να κάθομαι να σκέφτομαι τι ωραία που ήταν όταν πήγαινα στο σχολείο. Γενικά, η πρώτη απάντηση που ήρθε στο μυαλό μου είναι ότι αυτό που πραγματικά μου αρέσει είναι το περιβάλλον του σχολείου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το περιβάλλον του σχολείου και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο περιβάλλον. Είναι ένα περιβάλλον που μπορεί να έχει αλλάξει, μπορεί να έχει τη σκληρότητά του, μπορεί να έχει το άγχος του, μπορεί χιλιάδια, μπορεί. Αλλά είναι μέσα στο δικό μου το κεφάλι πάντα ένα περιβάλλον το οποίο είχε αθωότητα. Ήταν τα τελευταία αθώα χρόνια για μένα. Ήξερα, το είχα καταλάβει τότε, ότι ξέρεις κάτι. Έχει μια γλυκά, έχει μια αθωότητα όλο αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, μπορεί να έτρωγα bullying, μπορεί χιλιάδια, μπορεί. Αλλά μ' άρεσε η φάση του σχολείου. Ήταν πολύ ωραίο το σχολείο. Και λέω, ρε παιδί μου, σε σχολείο, ωραία. Ας κρατήσουμε το σχολείο, λέω. Πώς μπορώ εγώ να μείνω σε ένα σχολείο, σίγουρα όχι ως μαθητής. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω ως μαθητής για πάντα σε ένα σχολείο. Οπότε, το αμέσως επόμενο πράγμα που μπορώ να κάνω εγώ σε ένα περιβάλλον που μου αρέσει, γιατί πρώτα ξεκαθάρισα ποιο περιβάλλον μου αρέσει, είναι ως καθηγητής. Ωραία. Θα μπορούσα, θα ήταν αυτό που ήθελα να κάνω και να ζω από αυτό? Ρεαλιστικά πάντα. Όποιον ρωτήσει, θα σου έλεγα κι εγώ σήμερα: θέλω να έχω 2 εκατομμύρια ευρώ και να μην δουλέψω ποτέ. Ωραία. Αλλά ας πάμε στο ρεαλιστικό σενάριο που πρέπει να δουλέψει. Είχα βέβαια πάντα στο κεφάλι μου ότι επειδή μικρός δούλευα οικοδομή 1200, δεν φοβόμουν τη δουλειά. Είχα αυτό το backup στο κεφάλι μου ότι να συνέβαινε, όσο βαστάνε τα χέρια μου, και το λέω μέχρι και σήμερα, όσο βαστάνε τα χέρια μου, μπορώ να κάνω τα πάντα για να δουλέψω. Ναι, είναι γενική, ειδικά στα 18 ισχύει. Αυτό ισχύει πάρα πολύ. Σε μένα έτυχε να μου βγει. Αλλά αυτή είναι μια ερώτηση που δεν την κάνεις μόνο μία φορά. Μπορείς να την κάνεις πολλές φορές. Τι σ' αρέσει και τι θα ήθελες και πώς θα έρθει. Δηλαδή, λέει η Ελένη ότι δεν μας γεμίζει μόνο ένα πράγμα στη ζωή μας. Οπότε σαφώς και είναι δύσκολο να δοθεί η απάντηση. Η απάντηση είναι κυρίως γενική τις περισσότερες φορές, πόσο μάλλον στα 18. Στην πορεία ανακαλύπτεις περισσότερα για τον εαυτό σου και συνεπώς το τι θέλεις. Ναι. Απλά αυτό είναι καλό να μην γίνεται μόνο μία φορά. Συνέχεια να αναρωτιέσαι τι θες και ξέρεις, γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι βολευόμαστε και λες, α, για να μην χαλάσω αυτό, μπορεί να δώσω κάτι άλλο, να θυσιάσω κάτι άλλο ή οτιδήποτε. Λοιπόν, σε μένα η αλήθεια είναι αυτό δούλεψε. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που έκατσα να σκεφτώ για τον εαυτό μου. Δηλαδή, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που σκέφτομαι ότι πήρα μια απόφαση, έκατσα να αναρωτηθώ τι πραγματικά είναι αυτό που θέλω. Και ας ήταν λάθος ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου, ήταν η πρώτη φορά στον εαυτό μου που έκατσα και λέω, τι θα ήθελα ρεαλιστικά να κάνω. Μπορεί να μου βγει, μπορεί και όχι. Και λέω, καθηγητής. Ωραία. Καθηγητής. Το περιβάλλον αυτό που μου αρέσει, ρε παιδί μου, καθηγητής. Ωραία. Ποιο μάθημα μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα? Βιολογία. Ωραία, λέω βιολογία. Γαμάτο μάθημα. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο? Το χειρότερο σενάριο είναι να κάνω ιδιαίτερα. Ωραία. Να μην μπω στο σχολείο. Δεν ήμουν από τους μαθητές που είχε αυταπάτες ότι θα γινόταν καθηγητής και θα μείνει στο σχολείο. Δόξα τω Θεώ, μέχρι και σήμερα αυτό ισχύει. Λοιπόν. Ωραία. Μπορώ να κάνω ιδιαίτερα? Ναι, αλλά μόνο βιολογία. Αμέσως επόμενο. Χημεία μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά η χημεία δυστυχώς πάνω κάτω. Θα μου πεις,
υπάρχουν και άλλα παρακλάδια, αλλά πάντα έπαιρνα το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να εμφανιστεί στην τέτοια στο μυαλό μου, ρε παιδί μου τότε. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί 17 χρονών. Λέει 18, εγώ ήμουν 17, 17 μισό τότε. Λοιπόν, 17 συγκεκριμένα και 3 μηνών. Ναι. Λοιπόν, γιατί έχω κερδίσει χρονιά. Και... Οκ. Okay. Μαθηματικά. Γαμάτα τα μαθηματικά, μου άρεσαν τα μαθηματικά. Αλλά η απάντηση, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου είναι ότι μαθηματικά, ρε παιδί μου, ήταν ξερά τα μαθηματικά για μένα. Ωραία είναι, αλλά δεν θα ήθελα να έχω βλέπω μόνο νούμερα ή οτιδήποτε. Μετά τι έμεινε, η φυσική, που δεν ήταν και το καλύτερό μου. Δεν σας το κρύβω, ότι η φυσική, ωραία λέω. Αν ξέρεις φυσική, μπορείς, ξέροντας και μαθηματικά και χημεία και βιολογία, και να τα καταλάβεις πιο εύκολα και να κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα ώστε να ζήσεις από αυτό. Το διάλεξα. Και όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, είναι το πρώτο πράγμα που μετάνιωσα μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο. Γιατί ήταν τόσο τεράστια διαφορά στο πανεπιστήμιο με αυτό που είχα στο κεφάλι μου, που λέω ότι οκ. Okay. Στο πανεπιστήμιο με έκαναν να βλαστημίσω κάθε ώρα και στιγμή που μπήκα εκεί μέσα για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπήρχανε, όμως ξέρεις ποιο είναι το αστείο, ότι υπήρχανε, πέρασα στο φυσικό με 32, οπότε διάλεξα φυσικό και μετέπειτα έβαλα και τα υπόλοιπα, αλλά ήξερα ότι φυσικό θα περνούσα. Λοιπόν, το ωραίο με τη φυσική ήταν ότι, τώρα ωραίο μαζοχιστικό, γιατί είμαστε και λίγο μαζοχιστές και καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι φυσικοί έχουν θέματα και τα κατάλαβα απόλυτα σπουδάζοντας φυσική. Ότι εκεί που σε ανεβάζει και λες τι γαμάτο πράγμα που είναι αυτό το... Εκεί σε κατεβάζει, βλέπεις. Τέλος πάντων, στην πορεία, και λέω στην πορεία, βγήκε. Και βγήκε γιατί έτυχε να μ' αρέσει αυτό που κάνω, να έχω λίγο παραπάνω το legging, να μπορώ να απλοποιώ πάρα πολύ εύκολα. Και μέτρησες αυτό, στο ότι εγώ μπορώ και απλοποιώ πάρα πολύ φαινόμενα φυσικής ή οτιδήποτε, οι εμπειρίες που έχω. Και τι εννοώ εμπειρίες, εργασιακές εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα που έχω. Όταν λέω η οικοδομή μέτρησε πάρα πολύ, οι δουλειές μέτρησαν πάρα πολύ, ο σερβιτόρος όταν ήμουνα, ο οικοδόμος όταν ήμουνα, όταν δούλευα στο πρακτορείο προπό, ακόμα και το gaming, γιατί πάρα πολλοί λένε gaming μα μου, αλλά τα τελευταία χρόνια, και το λέω με πλήρη συνείδηση σε συνάδελφους φυσικούς ή οτιδήποτε, ξερά είναι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν... για μένα στο δικό μου κεφάλι, εντάξει, δεν θέλω να παρεξηγηθούμε γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά έχει τύχει να διδάξω Πυθαγόρειο θεώρημα με πλατφόρμα από το Fortnite. Είχε πάρα πολύ πλάκα και μπορώ να πω ότι πέτυχε απόλυτα. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτό είναι το θέμα, ότι ας πούμε αυτό σε μένα βγήκε όχι γιατί απλά έκανα την καλή επιλογή τότε, απλά γιατί κατάλαβα ότι η ζωή μου αυτό... Α, οκ, okay. έγινε σούπερ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γιατί έτυχε οι επιλογές που είχα κάνει να το χτίσουν γύρω-γύρω. Γιατί ξέρεις κάτι, αυτό που διαλέγεις, ό,τι και να διαλέξεις, αν έχεις και άλλα πράγματα να το συμπληρώσεις, είναι αυτά τα εμπειρίες, τα ξεχωριστά πράγματα ή άλλα, οι διαφορετικές δουλειές, σε κάνουν να είσαι πιο ευέλικτος αυτό. Θες να κάνεις κάτι θεωρητικό. Αν έχεις και την εμπειρία, για παράδειγμα, από μια άλλη δουλειά που έκανες στον δρόμο ή οπουδήποτε, σε κάνει να μπορείς να το διαχειριστείς λίγο καλύτερα. Το κάνει ένα κλικ πιο εύκολο. Μπορεί καμιά φορά και πιο δύσκολο, δεν ξέρεις. Είναι θέμα τύχης. Πολλές φορές είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα συγκυριών. Ακόμη περισσότερες φορές είναι θέμα συγκυριών. Αλλά είναι και θέμα επιλογών. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά δεν είναι μόνο θέμα δικό σου, είναι και επιλογών των άλλων. Δεκτό. Θεωρητική μόνο. Τα αρχαία μου άρεσαν πάρα πολύ. Τα λάτρευα τα αρχαία. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είμαι ανορθόγραφος και να κάνω πάρα πολλά λάθη. Γιατί κάνω πάρα πολλά λάθη και δεν το κρύβω. Αλλά ναι. Ωραία είναι η θεωρητική. Σε βοηθάει να μάθεις πολλά πράγματα, σε βοηθάει να κατανοήσεις ακόμα περισσότερα πράγματα. Το θέμα είναι ο καθένας να βρει αυτό στο οποίο τον εκφράζει, αυτό το οποίο τον κάνει να χαίρεται. Λοιπόν, πώς έλεγε, θυμάσαι τότε τον ορισμό της τραγωδίας στην Δευτέρα Λυκείου που λέει αυτό το θυμάμαι ακόμα. Τόσο πολύ μ' άρεσαν τα αρχαία στη Δευτέρα. Εστίνουν μεν τραγωδία, μίμηση πράξεως σπουδαίας και τελείας. Μέγεθος εχούσης, ειδισμένο το λόγο. Μέχρι εκεί φτάνει, παραπέρα το ξεχνάω πάντα. Τέλος πάντων, όπως και έλεγε εκεί στον Κρέοντα με την Αντιγόνη, που έλεγε ο Κρέοντας στην Αντιγόνη, πάψε πρωτού με τα λόγια σου, με γεμίσεις με οργή. Και έλεγε κι άλλα, γιατί έπεσε εξετάσεις και το θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν. Και ο Παναγιώτης απ' την άλλη είναι ακριβώς το ανάποδο με τα θεωρητικά. Δεν αρρωσταίνει με τα θεωρητικά. Έχει ένα θεωρητικό μάθημα τώρα και δεν μπορεί να το δώσει με τίποτα.
τεμπελό σκύλο, κάτσε διάβασε λίγο. Λοιπόν. Ναι. Το θέμα είναι, και πολλές φορές εκεί καταλήγουμε, ότι είτε είναι πανελληνίες, είτε είναι αποφάσεις ζωής, είτε είναι οτιδήποτε, κάντε το αρκεί να γουστάρετε. Κάντε το και να χαίρεστε. Ο Παναγιώτη, τι μάθημα δίνεις, για πες. Λοιπόν, κάντε το και να χαίρεστε. Και οι πανελληνίες. Έπιασα πολλές φορές τον εαυτό μου στο πανεπιστήμιο να λέω, το μισό διάβασμα να έκανα για τις πανελληνίες. Όπως όταν διάβαζα πανελληνίες, τα είχα περάσει στα 4 χρόνια τη σχολή και... και ναι. Σε γενικές γραμμές, είτε δώσετε, είτε δεν δώσετε, είτε σημασία έχει να είστε ok. Ok και τι εννοώ ok, ρε παιδί μου, πολύ γενικό, πολύ τέτοιο. Σημασία έχει να διαλέγετε πράγματα τα οποία σας εκφράζουν, πράγματα που αγαπάτε. Και πολύ βασικό, γιατί δεν φτάνει μόνο η αγάπη, μόνο το να γουστάρεις κάτι. Όταν το διαλέξεις, πρέπει να είσαι και από θέμα συνέπειας. Δηλαδή, έχει τύχει, επειδή έχω το τελευταίο διάστημα και μαθητές από ΕΠΑΛ, οι οποίοι θέλουν να γίνουν μηχανικοί. Και ξέρεις, εκεί είναι θέμα άλλης νοοτροπίας, ρε παιδί μου, τελείως διαφορετικό, γιατί αυτό που είναι με την εργασία, ρε, πώς το λέγανε, το θεωρητικό. Λοιπόν, αυτό, να απολαμβάνεις την κάθε επιλογή, αλλά και όταν κάνεις την επιλογή, γιατί δεν αρκεί μόνο η επιλογή. Γιατί πάρα πολύ μένω μόνο στην επιλογή. Το θέμα είναι ότι αυτή την επιλογή πρέπει να τη στηρίζεις και μέρα νύχτα. Δηλαδή, έχω μαθητές οι οποίοι θέλουν να γίνουν μηχανικοί. Αλλά επειδή γιατί δεν έδωσαν τη σημασία όταν έπρεπε οτιδήποτε, δεν καταλαβαίνω ότι το για να γίνεις μηχανικός, πρέπει καλός ή κακός, δεν αρκεί μόνο να κάθεσαι στον καράζ σου και να είσαι εμπειρικός μηχανικός, να βιδώνεις, να ξεβιδώνεις. Σίγουρα τη μηχανή την ξέρεις από το συγκεκριμένο μηχανάκι, πολύ καλά να τη λύνεις και να τη δένεις. Αλλά αν θες να γίνεις ένας μηχανικός, και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Αν ήθελες να πας στο αμάξι που έχει βλάβει, θα τον πήγαινες στο φίλο σου τον Γιώργο που κάθεται στον καράζ του και λύνει και δένει το αυτομηχανάκι του, ή θα το πήγαινες σε ένα συνεργείο που ο μηχανικός εκεί πέρα έχει μάθει να διαχειρίζεται μηχανές καλύτερα ή οτιδήποτε. Είναι μια πάρα πολύ απλή ερώτηση που την κάνω στους μαθητές μου, οι οποίοι για παράδειγμα έχουν αυτή την τέτοια. Γιατί ξέρεις, το να το θες, πρέπει να έχεις και τη συνέπεια να μπορέσεις να το υποστηρίξεις και να θες να το υποστηρίξεις. Ό,τι και αν είναι στη ζωή. Αλλά ας μείνουμε τώρα στο θέμα των εξετάσεων και του τι να κάνεις. Γιατί όποιον και να ρωτήσετε και να κάνετε, όλοι θα σας πούνε κάτι που θέλουν να κάνουν. Θέλω να γίνω... Το θέμα είναι, δεν αρκεί μόνο η θέληση. Χρειάζεται και συνέπεια. Το αν εγώ θέλω να γίνω φυσικός, πρέπει να στρώσω το καλαράκι μου κάτω και να το δώσω βράδυ. Μπορεί να μην με εκφράζει. Θα το ανακαλύψω την πορεία και να μπορείς να αλλάξεις. Αυτό είναι να είσαι ευμετάβλητος, να μην έχεις παροπίδες. Το ότι έκανες λάθος επιλογή δεν είναι κακό. Το ότι διάλεξες λάθος σχολή δεν είναι κακό. Αρκεί να μπορέσεις να έχεις την ικανότητα να το κρίνεις και να δοκιμάσεις να το αλλάξεις αν δεν το γουστάρεις μετά από ένα σημείο. Γιατί πόσοι άνθρωποι κάνανε επιλογές για μαθήματα, τα οποία εκείνη την ώρα στο μυαλό τους τα είχαν top και στην πορεία κατάλαβαν ότι ήθελαν κάτι άλλο. Και επειδή φοβότανε να αλλάξουν, φοβότανε να κάνουν το βήμα το παραπέρα, φοβότανε γιατί σκεφτότανε ότι ξέρεις κάτι, έχω ο μπαμπάς μου, η μάνα μου πληρώνει, έχω φτάσει στο τρίτο έτος, αλλά δεν γουστάρω αυτό που θέλω. Και έχω πολλά τέτοια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι κάναν αυτό το βήμα και βρήκαν δουλειές που τους εκφράζουν, δουλειές που τους κάνουν ευτυχισμένους, που τους κάνουν χαρούμενους. Και θα σας πω δύο παραδείγματα συγκεκριμένα. Βασικά, ένα παράδειγμα συγκεκριμένο που έτυχε και το ανέφερα και προχθές. Είχα μια πολύ καλή φίλη εδώ πέρα, τη Μαρία, η οποία Μαρία ήταν στο τμήμα στο νησί. Λοιπόν, γεια σου Γεράσιμε, γεια σου Γεράσιμε. Λοιπόν. Ναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το μάθημα, βρε. Πες το μάθημα πώς λέγεται. Γεια σου Γεράσιμε. Λοιπόν. Η Μαρία, για παράδειγμα, επειδή η σχολή εδώ πέρα δεν ήταν και η καλύτερη, έφτασε πέμπτο-έκτο έτος. Και συνειδητοποίησε ότι δεν της αρέσει αυτό, δεν την κάνει να χαίρεται, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι που της άρεσε πάρα πολύ, να φτιάχνει νύχια. Παρακολούθησε σεμινάρια, πήγε, έκανε κάποια μαθήματα ξεχωριστά και ασχολήθηκε με τα νύχια. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, αποφάσισε για τους δικούς της λόγους να φύγει από το νησί, ρε παιδί μου. Και αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που θα τύχει να μιλήσουμε, να τα πούμε,
το μόνο πράγμα που ακούω είναι πόσο καλή επιλογή έκανε που διάλεξε να ασχοληθεί με τα νύχια και έφυγε κιόλας από τη Λίμνο. Αυτό δεν το λέμε, αλλά είναι μια κρυφή αλήθεια κι αυτή. Και ασχολήθηκε για πανελλήνιες. Λοιπόν, απλά λέμε για διάφορα των πανελλήνιων. Τέλος πάντων, και αποφάσισε να το παρατήσει και έφτασε στο 5ο-6ο έτος. Εντάξει, οκ, okay, είχε κάποια μαθήματα ακόμη, αλλά κάποιοι δεν το κάνουν ποτέ αυτό το πράγμα. Και διάλεξε κάτι άλλο, στο οποίο και δόθηκε, και αυτή τη στιγμή το ψωμί της το βγάζει, τη χαρά της την έχει. Και όποτε τύχει και φέρει κουβέντα, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι χαίρεται και το γουστάρει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο το να το. Υπάρχουν οι παράγοντες. Να το θες να το γουστάρεις, να το διαλέξεις και να έχεις τη συνέπεια να ασχοληθείς με αυτό, ό,τι και αν είναι. Ό,τι και αν είναι αυτό που θες. Και αν δεις ότι δεν σου κάνει κάποια στιγμή, να έχεις την όρεξη να το αλλάξεις. Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Γιατί πολλοί το κάνουν να ακούγεται πολύ εύκολο. Γενικά ένας άνθρωπος πρέπει να σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα όταν είναι. Ακριβώς έτσι. Αλλά ένας άνθρωπος σκέφτεται πάρα πολλά πράγματα όταν πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση στην οποία δεν είναι ευτυχισμένος, στην οποία δεν είναι χαρούμενος και είναι πολύ δύσκολη η απόφαση. Απλά αυτή η απόφαση, αν καταφέρει κάποιος και την πάρει, ρε παιδί μου, γιατί ξαναλέω, δεν είναι εύκολη η απόφαση πάντα, μπορεί να βελτιώσει πολύ τα πράγματα. Δούνο Πούθου, Διεθνή Ναυτιλική Πολιτική και Δίκαιο της Θάλασσας. Ναι, άκη μπράβο. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Αλλά όπως και να έχει, ρε παιδί μου, για τα παιδιά τα οποία δίνουν τώρα, γιατί σε λίγες μέρες έχουμε τις εξετάσεις μας. Κάντε, όπως λέω πάντα, φτάσαμε όμως εδώ. Κάντε ό,τι καλύτερο, και γενικά στη ζωή του ο καθένας, ρε παιδί μου, ό,τι καλύτερο μπορείτε, όσο καλύτερα μπορείτε. Είτε δώσετε εξετάσεις, είτε δώσετε εξεταστικές, είτε κάνετε πράγματα που αγαπάτε, είτε κάνετε πράγματα που θέλετε να δουλέψετε για αυτά. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε, όσο καλύτερο μπορείτε. Και από εκεί και πέρα, αυτό είναι το θέμα. Να έχετε ο καθένας την κρίση, να μπορεί να κρίνει και να μπορεί να αποφασίσει για τον εαυτό του. Μεγάλη υπόθεση. Όταν είναι μόνος, όταν είναι μπερδεμένος με παιδιά, είναι πολύ αντίθετα. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Το να βγαίνεις από τα νερά σου και να χάνεις την ασφαλειά σου θέλει αρκετά κότσια. Και δεν ισχύει ότι θα δουλέψεις και πάντα. Προφανώς και δεν θα δουλέψεις και πάντα. Δεν θα δουλέψεις πάντα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι η κότσια. Μπορεί να κάτσεις και στραβή. Μπορεί χίλια δύο πράγματα. Αλλά να σας πω κάτι. Τις ζωές μας τις ζούμε εμείς. Ο κάθε άνθρωπος ζει τη ζωή του. Και περιβάλλεται από ένα κύκλο ανθρώπων που αγαπάει και που έχει στη ζωή του. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό ξαναλέω, είναι καθαρά στην κρίση. Και δεν έχω δικαίωμα και δεν θα έχω ποτέ το δικαίωμα να μιλήσω για ούτε να μπορέσω να. Πω το παραμικρό για τη ζωή του οποιοδήποτε. Εγώ βλέπω τη δική μου ζωή και αυτό που έκανα και κάνω στον εαυτό μου, ρε παιδί μου. Τώρα, αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι χρειάζεται ηρεμία πάνω απ' όλα. Ηρεμία και ο καθένας να έχει κρίση για τον εαυτό του. Δύσκολο, εύκολο, έρχεται. Πάντα έρχεται. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Φοβίες, ανασφάλειες κτλ. Ναι, ισχύει. Το θέμα είναι, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να το καταλάβεις. Μετά από το να καταλάβεις πρέπει να το. Είναι σε φάση σαν να κάνεις μια διάγνωση και να πρέπει να το αλλάξεις. Δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο. Αν ήταν όλα τόσο εύκολα, όλα τόσο εύκολα, όλοι οι άνθρωποι θα ήταν χαρούμενοι και όλοι θα έκαναν πράγματα που αγαπάνε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι καλώς ή κακώς, δύσκολο, ξεδύσκολο, πάντα να κάνω μια προσπάθεια. Και εγώ, πολλές φορές σκέφτηκα να παρατήσω το φυσικό. Πάρα πολλές φορές σκέφτηκα. Όταν έφτασα να δώσω 20 πλάς φορές ανάλυση 2, 16 πλάς φορές ηλεκτρομαγνητισμό, πάρα πολλές φορές. Όταν έμπλεκα με καθηγητές οι οποίοι με κάναν να νιώθω σκατά, και θα σου πω, υπήρξαν φορές στη ζωή μου. Πολλές φορές, ειδικά όταν έφυγα από την Θεσσαλονίκη, πήγα καβάλα και μετά ήρθα εδώ, το 2012, που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος στη ζωή μου και στην οποία. Για να ζήσω, επειδή ήταν και δύσκολη περίοδος, πήγαινα στα έκλεινα δουλειές και καθάριζα κήπους. Το λέω και θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ότι αν φτιάξω ποτέ θηρεό οικογενειακό, θα έχει δύο τσάπες να διασταυρώνονται. Σίγουρα. Τώρα το ή άλλο δεν ξέρω, αλλά αντί για σπαθιά θα έχει δύο τσάπες. Δύο τσάπες να κάνουν χείρ. Αυτή η τσάπα, και αν έχω δουλέψει η τσάπα. Λοιπόν, και είμαι σε φάση τώρα, ρε παιδί μου, και είναι πολύ άσχημο πράγμα αυτό.
αν δεν το βιώσει κάποιος, δεν ξέρει πόσο άσχημο πράγμα είναι. Να είμαι τώρα στο νησί και να προσπαθώ να μαζέψω κάποια λεφτά, γιατί χρωστάω ακόμα μαθήματα. Να πάω το Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο, το Γενάρη μάλλον, συγγνώμη, τέτοιο, να δώσω εξετάσεις. Οπότε εγώ πρέπει να μαζέψω κάποια λεφτά. Και να είμαι η μόνη δουλειά που να μπορώ να βρω, να μην έχει καμιά σχέση με αυτό που μου αρέσει. Τα κάνω μαθήματα, ιδιαίτερα, οτιδήποτε. Γιατί εμένα μου άρεσε να κάνω μαθήματα. Λοιπόν. Και να χτυπάω τώρα την τσάπα, να πηγαίνω 7.30 ώρα το πρωί και μέχρι τις 3 η ώρα δώσω την τσάπα. Έχω σπάσει πόσες τσάπες μες στα χωράφια να κάνω. Και ξέρεις, κάθε φορά που χτυπούσα την τσάπα κάτω και καθάριζα χόρτα, σκεφτόμουν να μέσα στο κεφάλι μου, χωρίς να το θέλω, ερχόταν τα λόγια των καθηγητών με τους οποίους έχω τσακωθεί. Ερχόταν αυτή η απάθειά τους, αυτό το πράγμα που σε αντιμετωπίζαν σαν σκουπίδι, γιατί πάρα πολλοί μας έχουν αντιμετωπίσει σαν σκουπίδια. Γιατί πιστεύουν μέσα στο κεφάλι τους και πάντα το λέμε. Ειδικά στο φυσικό είναι άλλο ανέκδοτο. Αν υπάρχει μια κλίμακα φυσικό, μια κλίμακα καθηγητών, οι καθηγητές του φυσικού, και όποιος έχει πάει φυσικό μπορεί να το πει άνετα, γιατί έχω δει καθηγητές και καθηγητές από πάρα πολλές σχολές, του φυσικού είναι αρσενικά 14. Όλοι είναι, πάρ' τον ένα, πολύ λίγες εξαιρέσεις. Πάρα πολύ λίγες εξαιρέσεις. Σκατάνθρωποι, sorry κιόλας, ας με δουν ως καθηγητές από το φυσικό, ας μου πάρουν το πτυχίο πίσω. Η πλειοψηφία σκατάνθρωποι είστε, ειδικά στο απιθύτα. Whatever, it's a true. Λοιπόν. Και να κάθε φορά που βαράω την τζάπα, δεν λέω ότι ήμουν υπόδειγμα μαθητή, φοιτητή, εντάξει, δεν ήμουν από τους ανθρώπους, αλλά το προσπαθούσα, το πάλευα. Και κάθε φορά που βαρούσα την ρημάδα την τζάπα να κόψω χόρτα, ερχόταν όλα αυτά στο μυαλό μου. Ερχόταν ο άλλος που μου έλεγε, είσαι ο χειρότερος, το χειρότερο είδος που έχω γνωρίσει και αυτά, και. Ερχόταν ο άλλος που μου έλεγε, τι με νοιάζει εμένα, και εμένα η κόρη μου έχει δυσκολίες στο Ανατόλια που είναι και αυτά. Δυσκολεύεται το κορίτσι στο Ανατόλια. Το έλεγε όμως με ένα τέτοιο, το πίστευε ότι δυσκολεύονταν το κορίτσι του στο Ανατόλια, ρε παιδί μου, που έκανε μαθήματα και αυτά. Και εμένα, έλεγε ο άλλος, η κόρη μου έχει 5 διδακτορικά. Δύσκολο. Τέλος πάντων, υπήρξαν πάρα πολλές φορές που σκέφτηκα να τα παρατήσω. Δεν θα το πω. Δεν είναι εύκολο. Και το ότι με ακούτε πολλές φορές να είμαι αισιόδοξος και να προσπαθώ να είμαι μαμού οτιδήποτε. Όλοι. Τι κουβαλάει καθένα στο κεφάλι του και τι. Αλλά το θέμα είναι. Στο δικό μου κεφάλι, για παράδειγμα, γιατί το δικό μου κεφάλι μιλάω, αυτό ισχύει που είναι από άνθρωποι και εκείνο με ένα κόμπλεξ ισχύει. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Πικρή αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια. Σκεφτόμουν το εξής. Και είναι το πράγμα που σκεφτόμουν πάντα για τον εαυτό μου. Ξαναλέω, δεν δουλεύει αυτό που κάνω εγώ για τον εαυτό μου, δεν θα δουλέψει κανέναν άλλον. Για τον εαυτό μου σκεφτόμουν ότι ξέρεις κάτι. Έχω ένα τοίχο. Έχω ένα τοίχο. Και σε αυτό το τοίχο, εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να το παρακάμψω. Δεν μπορώ να βάλω γεφυρούλα ή να πάω γύρω-γύρω, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μου επιτρέπουν να το κάνω. Γιατί περιοριζόμαστε από τις συνθήκες. Θα τον σπάσω τον τοίχο και θα σπάσω και το κεφάλι μαζί, αλλά θα τον σπάσω. Θα παιδευτώ σαν τον Χριστό. Είχα 4 μαθήματα και πριν από λίγο έβλεπα κάπου, αλλά τα έβαλα μέσα τα χαρτιά, η τελευταία μου δήλωση σπουδών. Την έχω, τα 4 μαθήματα που δήλωσα. Και παιδεύτηκα στον Χριστό. Δεν ήταν εύκολο για μένα και δεν είναι εύκολο όταν πρόκειται να δουλέψεις για να πας να σπουδάσεις, να. Αλλά δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι καμία δικαιολογία για κανέναν αυτό. Απλά το θέμα είναι ότι ρε παιδί μου, στο δικό μου κεφάλι, επειδή είμαι πείσμα γύριστο μερικές φορές, παιδεύτηκα, έφτισα αίμα. Γιατί έφτισα αίμα, το τέλειωσα. Γούσταρα. Και γουστάρω που κάνω τα μαθήματά μου και χαίρομαι που τα κάνω τα μαθήματά μου και χαίρομαι που έχω τους μαθητές μου και μπορεί να ζορίζομαι, μπορεί να είναι ένα άγχος εξετάσεις, μπορεί κάθε Σεπτέμβριο εγώ πρέπει να ξεκινήσω από το μηδέν. Δεν ξέρω τι μαθητές θα έχω το Σεπτέμβριο. Εμένα σε 5 μέρες τελειώνει. Εγώ το καλοκαίρι πρέπει να έχω προνοήσει να μαζέψω λεφτά για να μπορέσω να ζήσω το καλοκαίρι μου. Οπότε εγώ πρέπει να κάνω κάτι άλλο τις περισσότερες φορές το καλοκαίρι οτιδήποτε. Δεν είναι ιδανικό, αλλά με γεμίζει. Μ' αρέσει. Και είναι κάτι που το διάλεξα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το γουστάρω και με ευχαριστεί, θέλω να το υποστηρίξω και θέλω να είμαι συνεπής. Και τώρα μιλάμε για θέμα εργασιακά πάντα. Τώρα, ο καθένας μπορεί να προβάλλει ό,τι θέλει σε αυτό. Λοιπόν, τι μου θύμισες, είχα κάτι μαλακές καθηγητές. Έχει υπάρξει καθηγητής που με έχει κόψει, γιατί μου λέει στο δικό μου το μάθημα, αν είναι δυνατόν. Δεν θα πω ποιος είναι, αλλά. Με έχει κόψει, γιατί μου λέει στο δικό μου το μάθημα θέλω να το περάσεις με 7. Τελευταίο μάθημα, από αυτό πήρα πτυχίο. Και αυτό το πτυχίο του πήρε χαρισματικά. Γιατί το είχα δώσει άπειρες φορές το μάθημα. Και είχα γράψει, πάντα έγραφα με τέτοιο. Τελευταίο για πτυχίο με κεφαλαία γράμματα.
Και θυμάμαι μου έκανε και. Είχα τελειώσει την εξεταστική, την τελευταία μου εξεταστική. Και είχαν περάσει λίγες μέρες που βγαίνουν τα αποτελέσματα και καθόμασταν με τους κολλητούς μου και έκανα τσιγάρο έξω στα σκαλοπάτια του φυσικού. Και περνάει ο καθηγητής, ρε παιδί μου. Το πήρα το πτυχίο και αυτά. Εγώ δεν το ξέρω ότι έχω τελειώσει, ότι έχω πάρει πτυχίο. Αυτός ήξερε ότι το μάθημα του τόμπου το έχει περάσει. Και μου κάνει ειρωνία. Και μου λέει, τι έρχεσαι αφού τέλειωσε, ρε παιδί. Με ένα περίεργο τρόπο, ρε παιδί μου, ότι και καλά με πέρασε. Αλλά να σου πω, εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Το κοιτάω και λέω, ευχαριστώ πολύ, πώς το είπα. Δεν θυμάμαι πώς το είπα, αλλά ήταν πολύ περίεργη φάση. Anyway. Ήταν περίεργη η κατάσταση τότε. Έχουν τύχει πολλά πριστικά. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο μόνο με τα πανεπιστημιακά. Τα πανεπιστημιακά είναι πολύ μεγάλος κύκλος. Οι περιπτώσεις είναι άπειρες. Μπορώ να μιλάω για μέρες για τα πανεπιστημιακά. Έχω άπειρες ιστορίες να πω. Λοιπόν, το τελευταίο για πτυχίο. Κεφαλαία γράμματα. Τελευταίο για πτυχίο. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν δουλεύει πάντα. Γιατί το τελευταίο για πτυχίο πρέπει να το δώσω το τελευταίο για πτυχίο δύο φορές ή τρεις φορές, δεν θυμάμαι. Την τρίτη δούλεψε, ναι. Ή τη δεύτερη ήταν. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σας ξαναλέω, δεν είναι εύκολο, οπότε δεν είναι μαζί ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Ποτέ δεν είναι εύκολο. Αλλά αυτό ακριβώς. Ο καθένας μπορεί να κρίνει για τον εαυτό του. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και μπορεί το σύστημα να είναι χάλια. Είναι χάλια το σύστημα. Είναι χάλια το σύστημα. Είναι χάλια τα πανεπιστήμια, είναι χάλια τα σχολεία, είναι χάλια όλοι οι θεσμοί. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι πρέπει να καταστραφούν όλα για να ξαναχτιστούν, αλλά καμία σχέση με αυτό που υπάρχει τώρα. Πρέπει να αλλάξει τα πάντα όλα, να αλλάξουν τα μυαλά, να αλλάξουν όλα για να μπορέσει λίγο να πάει προς τα μπροστά αυτό το πράγμα. Δεν θα γίνει. Είμαστε αυτό το τραγούδι του Χατζηδάκη που λέει για τον Κεμάλ. Είναι ακριβώς αυτό. Ό,τι λέει στον Κεμάλ ο Χατζηδάκης είναι και σε αυτό το πράγμα μέσα. Το θέμα όμως είναι, σας ξαναλέω, ότι μέσα από όλο αυτό το χάος πάντα υπήρχαν, θα υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν, καλά να είναι, κάποιοι οι οποίοι λίγο θα ξεχωρίζουν. Είτε είναι καθηγητές, είτε είναι μαθητές, είτε είναι και τα δύο, είτε είναι και γονείς από πίσω που βοηθάνε τα παιδιά τους, ότι κάποιοι ξεχωρίζουν πάντα. Και τώρα πάμε στους καθηγητές, ρε παιδί, με οτιδήποτε. Αυτό που αποκτάτε, γιατί μπορεί να το υποτιμάμε πάρα πολλές φορές, το δρόμο τον χάνεις, να τον βρεις δεν τον βρίσκεις με την καμία όμως. Καμία όμως. Πολύ λίγοι θα το βρούνε και αυτό γιατί είχαν άλλα backup. Πόσους ξέρετε που απλά έκαναν αυτό που ήταν στο σχολείο και ήταν κομπλέ. Ενώ ρε παιδί μου το βρήκανε και λένε, όπα αυτό ή οτιδήποτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και στο πανεπιστήμιο, μια από τα ίδια ισχύει. Πολύ λίγοι. Μόνο αυτοί που είναι. Γιατί υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Έχουμε γνωρίσει όλοι μας παιδιά, τα οποία ήταν σεράγες από τη μέρα την πρώτη. Σεράγες και πήγαινε. Ήξερε ότι το παιδί θα τελειώσει το σχολείο, θα πάει στο πανεπιστήμιο. Θα πάει εκεί, θα πάρει το τέτοιο του μπαμπά ή θα. Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Λοιπόν, και το σχολείο άλλωστε δεν είναι το μόνο ερεθίσμα. Ακριβώς. Οπότε, επειδή ερεθίσματα, όπως λέει και η Ελένη από κάτω, και η τέχνη που λέει ο Γεράσιμος είναι πολύ σημαντικό, και ήταν ο λόγος για τον οποίο ο πατέρας μου με έστειλε στα 12 μου να μάθω να βάζω πλακάκια. Και για να μάθω πώς βγαίνει το μεροκάματο και τι αξία έχει αυτό το μεροκάματο. Μεγάλο πράγμα αυτό. Λοιπόν, δεν τελειώνει ούτε χάνεται τίποτα στο σχολείο. Αυτό όμως που δουλεύετε στο σχολείο και είναι καθαρά θέμα και του καθενός, προσωπική ευθύνη του καθενός, είτε είναι μαθητής, είναι η κρίση. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να δουλευτεί, να μαθευτεί, να δημιουργηθεί και δεν είναι μόνο στο θέμα του σχολείου, είναι θέμα πολλών πραγμάτων, είναι η κρίση. Και εννοώ η κρίση που έχει ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να κρίνει τον εαυτό του και να μπορεί να καταλάβει και τα ερεθίσματα γύρω του, να καταλάβει τι είναι καλά για αυτόν, τι είναι κακά για αυτόν, πώς μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις. Γιατί πολλές φορές θα βρεθούν τα παιδιά και εμείς και όλοι μας μεγαλώνοντας σε πράγματα που πρέπει και δεν μπορείς να τα αλλάξεις, πράγματα τα οποία δεν γίνεται να τα αλλάξεις. Ποια είναι η πιο καλή μέση οδός για να τα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και γι' αυτό χρειάζεται να μπορεί να κρίνει. Μεγάλη υπόθεση να μπορεί να κρίνει. Καλό ή κακό, ένα μικρό λιθαράκι μέσα σε όλο αυτό το χάλια πράγμα δίνεται και εκεί.
Και όσοι είμαστε τώρα εδώ μέσα, μπορώ να καταλάβω από αυτά που λέμε ότι μπορούμε να κρίνουμε. Μπορείτε να κρίνετε, ξέρετε να κρίνετε. Το μάθατε από τις εμπειρίες σας, το μάθατε από τη ζωή σας, από τους ανθρώπους που συναναστραφήκατε, από την οικογένειά σας, από καταστάσεις και ένα μικρό κομμάτι πάρθηκε και από εκεί και από το σχολείο. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Κάποιοι άνθρωποι αποκτάνε, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αποκτούν ποτέ κρίση για τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι ευτυχισμένοι ή όχι, ο καθένας είναι διαφορετικός. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ο καθένας με ένα δικός μου ρόλος είναι να κάνω τα μαθήματά μου. Και όσο μπορώ, ρε παιδί μου, έστω να βάλω το δικό μου λιθαράκι, γιατί αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Στα παιδιά που κάνω μάθημα, να μπορώ να τους δώσω ένα μικρό ένασμα. Να αναρωτηθούν. Και είναι ωραίο πράγμα. Δεν θα το κρύψω. Μπορεί να ακούγεται ματαιόδοξο, αλλά είναι όμορφο πράγμα, γιατί δεν το κάνεις γι' αυτό. Ποτέ δεν το κάνεις γι' αυτό το πράγμα. Αλλά είναι όμορφο πράγμα μετά από χρόνια να συναντάς μαθητές σου και να σε χαίρονται και να λένε, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι. Ήταν καλά αυτά που μας έλεγες τότε, ρε παιδί μου. Βοηθήσανε λίγο. Δηλαδή, δεν μας κάναν θεούς οτιδήποτε, αλλά βοηθήσανε λίγο. Αποκτήσαμε λίγο ένα αλφα τρόπο να αντιμετωπίζουμε πράγματα. Λοιπόν, και η αντίληψη δουλεύεται, Παναγιώτη. Και η κρίση και η αντίληψη δουλεύεται. Και είναι κάτι που το κάνεις και μόνος σου. Και είναι και κάτι, είναι πολύ πιο εύκολο αν έχεις κάποιον άνθρωπο να σε καθοδηγεί, προφανώς. Βέβαια, δεν μπορείς να στηρίζεσαι πάντα. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι πάντα σε κάποιον να σε καθοδηγεί. Και ο σωστός δάσκαλος είναι αυτός ο δάσκαλος τον οποίο οι μαθητές του μια μέρα τον ξεπερνάνε. Πάντα πρέπει οι μαθητές να ξεπερνάνε τους δασκάλους. Πάντα. Όπως και τα παιδιά τους γονείς. Μόνο έτσι μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Όταν γίνεσαι ένα κλικ καλύτερος από τον προηγούμενο. Ένα κλικ καλύτερος. Και τα παιδιά μας, ένα κλικ καλύτερα από εμάς. Δεν θα γίνει άμεσα. Παιδιά, είμαστε 2021 και ακόμα καθόμαστε και συζητάμε για πράγματα χαζά μεταξύ μας. Πράγματα που δεν έχουν νόημα και όλη η κοινωνία ταλανίζεται σε πράγματα τα οποία, αν απλά κάτσεις με λίγο σοβαρότητα και λίγο όριμο τρόπο, μπορείς να τα βάλεις σε μια σειρά. Αυτό είναι το θέμα. Καθόμαστε και μιλάμε 2021 και μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα πόσο χάλια είναι. Και εγώ κάθομαι και κάνω βίντεο για τις Πανελλήνιες. Είμαι 33 χρονών. Έχω δώσει Πανελλήνιες το 2004 και 2005. Πολλοί από εσάς δώσατε το 1990 κάτι. Υπάρχουν άλλοι που δώσατε πιο παλιά. Κάποιοι δίνετε τώρα ή κάποιοι θα δώσετε στο μέλλον. Και καθόμαστε 200 χρόνια τώρα και μιλάμε για το ότι οι Πανελλήνιες είναι χάλια θεσμός. Και ενώ ξέρουμε ότι είναι χάλια θεσμός, δεν αλλάζει τίποτα. Το θέμα είναι τουλάχιστον. Γιατί καλώς και κακώς υπάρχουν κάποιες συνθήκες που δεν περνάνε άμεσα από το χέρι μας ή και περνάνε άμεσα από το χέρι μας. Γι' αυτό σας λέω, θα το κρίνετε εσείς. Αυτό είναι το θέμα, να κρίνετε εσείς τι, πώς και γιατί. Απλά να το κάνεις λίγο καλύτερο. Λίγο καλύτερο, λίγο καλύτερο. Ό,τι και αν είναι αυτό το λίγο καλύτερο. Μέρα με τη μέρα, φορά τη φορά. Και σας ξαναλέω, δεν αλλάζει κάτι άμεσα. Πρέπει να γίνουν πολύ δραστικές αλλαγές. Κάτι το οποίο δυστυχώς μια κοινωνία η οποία βολεύεται και καμιά φορά μια κοινωνία δεν βολεύεται μόνο στα καλά. Γιατί τα καλά δεν είναι τόσο. Μια κοινωνία βολεύεται και στα χάλια. Και όταν βολεύεσαι στα χάλια, είναι χειρότερο από το να βολεύεσαι στα καλά. Οπότε μια κοινωνία η οποία έχει την τάση να βολεύεται και να μην θέλει να αλλάξει, είναι πολύ δύσκολο. Οπότε είναι καθαρά προσωπική ευθύνη του καθενός το πώς θα το διαχειριστεί. Είτε είναι καθηγητής, είτε είναι μαθητής, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι οτιδήποτε είναι ο καθένας. Είναι ο εαυτός του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό. Γιατί το κάνεις, αν σ' αρέσει, αν το γουστάρεις. Οπότε, είναι πολλοί παράμετροι. Και γι' αυτό ξαναλέω, οι εξετάσεις ούτε ξεκινάνε ούτε σταματάνε κάτι. Μπορεί να σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε πράγματα για τον εαυτό σας, μπορεί να σας κάνουν να μισήσετε πράγματα για τον εαυτό σας ή για οτιδήποτε. Μια ευκαιρία είναι και αυτή. Και σαν μια ευκαιρία πρέπει να το βλέπουμε. Καλώς ή κακώς, πίεση πάντα θα υπάρχει. Ο φόβος της αποτυχίας, όσο είναι έτσι τα πράγματα, πάντα θα υπάρχει. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά και πού θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Άμα φοβάσαι να αποτύχεις, άμα φοβάσαι να δουλέψεις, άμα φοβάσαι να είσαι συνεπής, άμα φοβάσαι να διαλέξεις. Εντάξει, αυτό που πρώτα πρέπει να δουλέψουμε μέσα μας με κάθε τρόπο, όσο και να είναι, λίγο το θέμα του φόβου. Πάντα θα υπάρχει. Προφανώς είναι στη φύση μας αυτό. Είναι περασμένο μέσα μας. Η ανησυχία για το αβέβαιο, για το οτιδήποτε. Λοιπόν. Είναι πολύ αστείο αυτό που λες και ισχύει, ότι μπορεί να είναι, αν και δεν είναι 100%. Και τώρα θα πω, υπάρχουν φροντιστήρια, τα οποία τυχαίνει να βρίσκουν τα θέματα των Πανελληνίων μία μέρα πριν από τις εξετάσεις. Έχουν γίνει τέτοια, δέσμες Πανελλήνιες, πάρα πολλά.
έχουν σκάσει τέτοια ωραία πράγματα άπειρες φορές. Αλλά ας πούμε ότι για το 90% για εμάς τους απλούς πληβίους, αυτά τα πράγματα είναι λίγο καθολικά. Για το 10% που πάντα υπάρχει αυτό το 10%, μπορεί και πιο λίγο, υπάρχουν και οι τυχεροί. Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο να έχεις σωστούς ανθρώπους. Αυτό είναι μια πολυτέλεια. Δεν μπορείς πάντα να έχεις σωστούς ανθρώπους γύρω σου. Λόγω των συνθηκών. Αν είσαι τυχερός, σας το ξαναλέω, να είσαι καλούς σωστούς ανθρώπους που είναι μια πολυτέλεια. Αν είσαι τυχερός και συμβεί, υπέροχα. Είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι όταν το καταλάβεις ότι το χρειάζεσαι αυτό, να μπορέσεις να γίνεις καλύτερος άνθρωπος εσύ. Με ό,τι και αυτό συνεπάγεται. Τώρα θα μου πεις, μα αν θεωρείς τους καλύτερους άνθρωπους στον κόσμο, πώς θα γίνω ακόμα πιο καλύτερος από αυτό που είμαι. Πέρα μπλάκα. Αλλά μια δουλειά είναι. Το πιο σωστό πράγμα που υπόθηκε ποτέ είναι ότι γυράσκω ή διδασκόμενος. Ποτέ δεν σταματάς. Ποτέ δεν σταματάει όλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή σας πήρα όμως μονότερνα και κάπου εδώ θα πρέπει να το κλείσω σιγά σιγά γιατί είναι ωραίο θέμα. Νομίζω ότι μετά από αυτό θα πιάσουμε τα πανεπιστημιακά στο επόμενο. Θα έχει πολύ suspense να μιλάμε γι' αυτό. Να ξύσουμε παλιές πληγές και ιστορίες με τα πανεπιστημιακά. Έχουμε, ειδικά όταν συζητάμε τον πόνο μας και βρίσκουμε το ένα στο δίκιο του στον άλλον. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Οπότε, μάλλον στο επόμενο το ψήνω να κάνουμε για τα πανεπιστημιακά. Άμα γουστάρετε κι εσείς, αφού το πήραμε, πήραμε τα μαθητικά, πάμε και στα πανεπιστημιακά. Είναι καλή φάση, ψηθείτε. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε καλά. Ελπίζω κάτι να μείνει σε κάποιους ίσως που δίνουν πανελλήνιες. Τα πανεπιστημιακά είναι τρελές ιστορίες, και καλές και κακές, έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, από μένα θα σας ευχηθώ προς το παρόν όμως, γιατί πήγε πολύ μακριά βαλίτσα σήμερα. Θα σας ευχηθώ καλές πανελλήνιες, καλές εξετάσεις όσους δίνετε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, αλλιώς θα προσπεράσει. Λοιπόν, ναι, οι περισσότεροι έχουμε ξεπεράσει αυτό το θέμα, αλλά ναι, πλάκα-πλάκα, ναι, ήταν πολύ καλό. Γιατί όλοι έχουμε μια εμπειρία σε αυτό το θέμα και όλους μας ενώνει κάτι. Όλοι έχουμε ένα κοινό παρελθόν, παιδιά. Είναι ένα πράγμα που μαζί το ζήσαμε. Ο καθένας σε διαφορετική χρονική ζωή, αλλά μαζί το ζήσαμε όλοι. Λοιπόν, και αυτό μετράει. Ας σε προετοιμάσουμε για το τι θα συναντήσεις μπροστά σου. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, παιδάκια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ελπίζω και εσείς να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο λογικά και μετέπειτα Κυριακή, αν δεν αλλάξει κάτι, που λογικά δεν θα αλλάξει. Ίσως το Σάββατο αντί για 5 μπορεί να ξεκινήσει 5.30. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ όλους. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Μέρα είναι ακόμα, δεν νύχτωσε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή νύχτα. Και μη μασάτε. Η ζωή είναι μεγάλη και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, απλά κάντε πράγματα που γουστάρετε, κάντε πράγματα που αγαπάτε, διαβάστε, διασκεδάστε και να είστε συνεπείς. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια σας.